Αγαπητέ φίλε και φίλοι, στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Όπω ξέρετε, με επικοινωνία με την εκπομπή μπορείτε να γίνει, να μπορεί να γίνει διαμέσου του email μικρόφωνο με κάπα μικρόφωνο dkpapaki.gmail.com. Σήμερα βεβαίω έχουμε την α, είδηση, την οποία βεβαίω κανένα δεν πρόκειται να κάνει πρώτη είδηση. Ε, είναι η δήλωση του κυρίου Ρέγκλινγκ. Ε, δεν ξέρω πόσοι από εσά πιστέψατε πραγματικά ότι θα φύγουμε από το μνημόνιο και ότι τέλο πάντων θα έχουν βελτιωθεί τα πράγματα. Όποιο το πίστεψε, να μην το χαρακτηρίσω. Ο κύριο Ρέγκλινγκ λοιπόν λέει όχι μόνο θα πρέπει μέχρι τουλάχιστον τι 8 Δεκεμβρίου που θα γίνει το επόμενο Eurogroup, αλλά τουλά... το πολύ μέχρι το τέλο Δεκεμβρίου θα πρέπει να υπάρξει νέα συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Νέα συμφωνία η οποία θα προβλέπει ε, την ανοιχτή πιστωτική γραμμή, όπως το λένε σήμερα τώρα το πρόγραμμα, πώς θα το ονομάσουν, ξέρετε, δηλαδή, βαφτίζουμε το Γιάννη, το, βγα, το λέμε Μανώλη, και ε, ταυτόχρονα ε, τις προϋποθέσεις. Οι προϋποθέσεις είναι ε, το γνωστό ε, σενάριο μνημονίων και όχι μόνο. Θα σας πω ε, επίσης το τι ακριβώς προβλέπει, ε, αλλά πριν από αυτό... Ο κύριο Ρέγκλινγκ είπε το εξή, ότι αν δεν υπάρχει συμφωνία μέχρι τέλο Δεκεμβρίου, πολύ απλά τα 11,4 δισεκατομμύρια τα οποία προβλέπεται, μάλλον που έχουν απομείνει, τα έχουμε χρεωθεί, αλλά έχουν απομείνει στο Ταμείο Χρηματοπιστωτική Σταθερότητα για τι τράπεζε, θα τα πάρει πίσω το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Λέει, δηλαδή θα αποδοθούν πίσω στον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Γι' αυτό και μόνο για τα 11,4 δισεκατομμύρια καταλαβαίνετε τα λαμό για τα δικά μας ότι δεν πρόκειται να αφήσουν πέτρα πάνω στην πέτρα να, 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 φύγουν από τα νύχια τους 14,4 δισεκατομμύρια. Ε, 11,4 δισεκατομμύρια. Είμαστε τρελοί. Εδώ δεν δίνουν του Άγγελ, τους νερό. 11,4 δισεκατομμύρια. Ξέρει ο Ρέγκλη που παντάει και σε ποιος απευθύνεται. Ελάτε όμω που από τι 4 Νοεμβρίου βρισκόμαστε υπό καθεστώ Τραπεζική Ένωση και άρα η επιβολή του bail-in είναι πλέον νόμο όχι μόνο τη Τραπεζική Ένωση αλλά και του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητα. Δηλαδή, αν θέλετε χρηματοδότηση και δι χρηματοδότηση για τι τράπεζε σα, θα χρειαστεί να εφαρμόσετε πρόγραμμα διάσωση εκ των έσω, bail-in δηλαδή, ε, προκειμένου να πάρετε αυτή τη χρηματοδότηση. Αυτό το προβλέπει το, το Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα. Και με εξαίρεση μία εφημερίδα από ό,τι είδα, ε, καμία άλλη εφημερίδα δεν τόνισε ε, το προφανέ. Ειδικά μετά την ένταξή μα στην Τραπεζική Ένωση. Και ειδικά, νομίζω, Τρίτη, Τέσσερι του μηνό μπήκαμε στην Τραπεζική Ένωση. Πέμπτη γίνεται η σύνοδο. Υπουργών Οικονομικών του Eurogroup, το λεγόμενο ECOFIN, το οποίο αποφασίζει ότι τέρμα τα παραμύθια θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Σταθερότητα για την ανοιχτή πιστοτική γραμμή, όπω λέγεται, με όλα αυτά τα συνεπακόλουθα, δηλαδή μνημόνια, bail-in και τα γνωστά. Και όλη αυτή τη βδομάδα, όπω και σήμερα βέβαιω, οι εφημερίδε και τα μέσα μα και συνημερίζουν γενικότερα, περί άλλου τυρβάζουν. Ακόμη συζητάμε τώρα για το αν θα βγούμε από το μνημόνιο ή δεν θα βγουν από το μνημόνιο. Ε, το, 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 ένα νέο επίσης στοιχείο που έχει η ιδιοσιογραφία είναι το γεγονός ότι δεν πρόκειται ε, να ισχύσουν οι εκατό και τόσες δόσεις και ερυθμίσεις κτλ. Και Αυτά είναι για τους ανόητους, για αυτούς που πιστεύουν À, την προπαγάνδα τη κυβέρνηση και όλα αυτά. Βεβαίω κλήθηκαν σήμερα να κάνουν αιτήσει. Αιτήσει δεν πειράζει, κάντε παιδιά, δεν τρέχει τίποτα, μήπω θα πάρετε τίποτα. Για να μην σα πω κιόλα από τον αέρα τι ακριβώ θα πάρετε. Ε, Σα λέω πολύ απλά ότι με επιστολή τη η Τρόικα ζητάει από τον Υπουργό Οικονομικών και γενικά την κυβέρνηση να πάρει πίσω όλε τι ρυθμίσει συμπεριλαμβανομένων και τι ρυθμίσει του ΔΕΝΔΙΑ για τα λεγόμενα κόκκινα δάνεια. Όχι που θα άφηναν τον Κοντομινά, τον Βαρδινογιάννη, του Αλαφούζου και του λοιπού να τι καπουλάρουν έτσι γρήγορα, να ξεφορτωθούν δηλαδή από πάνω τους τις επιχειρήσεις τους και μαζί και τα επιχειρηματικά δάνεια, τα οποία τα θαλασσοδάνεια δηλαδή, που έχουν φορτωθεί. Γιατί, γιατί νομίζετε ότι νοιάστηκε ο Δέντια για τον Κακομίρη, το Μικρομεσαίο, Όχι. Για του μεγάλου νοιάστηκε. Όμω η Τρόικα έχει μεγάλη όρεξη και ειδικά η όρεξή της μεγαλώνει από τη στιγμή που η Ευρωπαϊκή Κέντρική Τράπεζα έχει υποσχεθεί να ρίξει άλλο ένα τρισεκατομμύριο μέσα στο επόμενο δίμηνο μέχρι το τέλος του 2014 προκειμένου να ενισχυθούν οι, οι τραπεζική αγορά. Είτε με τη μορφή ομολόγων, είτε με την αγορά ομολόγων, είτε με την αγορά μετοχών. Και έτσι τι θα, τι θα γίνει, θα αφήσουμε τους άλλους να κάνουν 100 δόσεις, όχι. Εσείς κάντε επίση. Ζήστε με την ελπίδα, δεν έχει τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Περιμένετε εσείς να σας κάνουν δόσεις. Όπως με το κοινωνικό επίδομα. Περιμένετε εσείς να το πάρετε ρε παιδιά, δεν έχει τίποτα. Άλλωστε ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι αν βγάλουμε λέει πλεόνασμα, που είναι περισσότερο από το στόχο, το πρωτογενές το 2015, θα πάρετε κι εσείς επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης. Μην ανησυχείτε, ναι βεβαίως. Οπωσδήποτε. Μόνο που η Τρόικα ζητάει πίσω τα λεφτά που δόθηκαν από εκείνα και εκείνα τα ελάχιστα επιδόματα που δώσανε λεγόμενη κοινωνική αλληλεγγύη, δηλαδή το, το φιλοδόρημα το φιλανθρωπία ε, πτωχοκομείου που δώσαν ε, το προηγούμενο διάστημα, ξέρετε, εκλογέ μπροστά κτλ. Τώρα η Τρόικα τα ζητάει πίσω. Και η Τρόικα τα ζητάει πίσω και βεβαίω πώ θα τα πάρει η κυβέρνηση πίσω, είναι πολύ απλό, θα δανειστεί. Είναι εξαιρετικά απλό. Άλλωστε όλα αυτά γίνονται για να συνεχίζουμε εμείς να δανειζόμαστε. Εσάι στο Μαγκαινοπήγατο μας τα είπε και ο κύριος Γκίκας Χαρδούπελης ο οποίος διώκεται ή μάλλον κατηγορείται ε, πρόσφατα για κάτι ακίνητα τα οποία μισάκά με το λάτσι. Δεν ξέρω και εγώ τι ακριβώς έχει συμβεί και τέλος πάντων. Τι όλη ιστορία. Πάντως να ξέρετε ότι όπου τέτοιοι τύποι βρώμιε κρύβονται πίσω του. Δεν υπάρχει περίπτωση που να μην έχει όλη αυτή όλοι αυτοί να μην είναι μπλεγμένοι ε, με τη γνωστή, λένε, με τα περιτώματα που κυκλοφορούν στην επιφάνεια ή και στο βάθο τη λίμνη. Αυτό να είστε απολύτω σίγουροι. Ανεξάρτητα το ότι βγαίνει στην επιφάνεια ή δεν βγαίνει στην επιφάνεια. Αυτή είναι η κατάσταση, βεβαίω μην ανησυχείτε ο ΣΥΡΙΖΑ θα μας κάνει μια 53, τη στάση 53, ξέρετε, δεν ξέρω αν είναι, είναι η στάση 53 πλέον θα λέμε, είναι η λεγόμενη Ευρωπαϊκή Συνδιάσκεψη του 53. Με το 53 λοιπόν θα λύσει το πρόβλημα του χρέου σε μας. Μην ανησυχείτε διόλου. Είμαστε καθορισμένοι με τη στάση 53. Λοιπόν, από την άλλη μεριά ο κύριος Καμένος ανακοίνωσε μαστογραφία και ψήφο. Εάν μας δώσετε την ψήφο σας, θα πάρετε μια δωρεάν μαστογραφία. Και στους άντρες αυτό. Όχι μόνο στις γυναίκες. Ξέρετε, η ανάγκη ψήφου είναι μεγάλη. Ανακοίνωσε μεγάλη εκστρατεία από τη Θεσσαλονίκη ότι με μαστογραφία και μαστογραφία ανεξαρτήτως φίλου, γιατί ξέρετε, είναι υπεράνω, δεν είσαι εξαιστής ο κύριος Καμένος. Γι' αυτό και κάνει μαστογραφία και στους άντρες. Αρκεί να του δίνουν την ψήφο του. Βεβαίως. είναι μια δωρεάν παροχή του συγκροτήματος ανέλ αλφα ε. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, η σημασία είναι η βαθιά γνώση των προβλημάτων και βεβαίως το γεγονός ότι α, προσφέρουν προς τους Έλληνες πολίτες. Σου λέει, με τις θέσεις μου δεν υπάρχει περίπτωση να κερδίσω κανέναν. Ε, με τη δράση μου ας τα να πάνε. Ε, με την ηθική μου ας το καλύτερα μην το συζητάμε. Άρα κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ. Οπότε, ε, τι βγήκε στη Χρυσή Αυγή, βγήκε το ότι, έδινε, ε, το ότι έδινε χρήματα, μοίραζε χρήματα και ε, τρόφιμα. Ε, να μην μοιράζω εγώ μαστογραφίε. Κάποιο ηλίθιο δεν θα βρεθεί να με ψηφίσει. Λέω. Τέτοια ηλικιότητα σέρνεται στον κόσμο. Δεν θα υπάρξουν και για μένα, μόνο. Βεβαίω από τη Θεσσαλονίκη μα είπε και ο κύριο Καμένο ότι θα ξεκίνησε για νέο οργοπόταμο. Τι ξέρω. Τον κύριο, Γοργοπόταμο, τον κύριο Γεωργοπόταμο, μου, τον κύριο βεβαίως βεβαίω τον πέρασε με τον κύριο Γιανόπουλο, μάλλον και νέο Γιανόπουλο ξεκίνησε και το πε Γοργοπόδαρο, Γεωργοπόδαρο, γοργόφτερο, δεν ξέρω τι ακριβώ εννοούσε ε, ο κύριο Καμένο, διότι δεν ξέρετε και σε τι κατάσταση βρίσκεται κάθε φορά. Λοιπόν, πάντω αντί για Γεωργοπότα του βγήκε Γιανόπουλο. Ξέρετε, κάνει ανοίγματα η Ανέλ τώρα και προσχωρεί η καραμαλική δεξιά για να γεφυρωθεί μετά με την καραμαλική άλλη δεξιά που παραμένει μέσα στην Νέα Δημοκρατία. Γίνεται παράρτημα της καραμαλικής δεξιάς. Ξέρετε, για να μπορεί το εθνικό κεφάλαιο ο μέγας αυτός Κωνσταντίνος Καραμαλής, ναι. Αυτός λοιπόν που θα πρέπει η στρι, η, η, ε, α, θα πρέπει να, να α, δικαστεί επισκάτη προδοσία και να στηθεί εις τρεις φορές στον τοίχο δεν τρέχει τίποτα, είναι εθνικό κεφάλαιο και ως εθνικό κεφάλαιο τώρα αναμένουμε να πάρει πρωτοβουλίες για τη μετά του ΣΥΡΙΖΑ εποχή που ετοιμάζεται και ο Γιουργάκης ο Παντρέου ξέρετε, ο άλλος, της Δημοκρατικής Παράταξης που την ανακοίνωσε ανάμεσα σε, σε ε, ε, 20 άτομα που ήταν 19 λαμόγια και ένας γέρος με άνοια τον οποίο τον πήραν από το σπίτι σηκωτό γιατί του είχαν διορίσει την εικόνα. Και ο άνθρωπο νόμιζε ότι ήταν ο Ανδρέα ο Παντρέου που θα μίλαγε και πήγε λοιπόν εκεί να τον ακούσει. Ε, σε 20 άτομα λοιπόν ανακοίνωσε τη Δημοκρατική Παράταξη ο Γιώργο Παπαντρέου. Ξέρετε γιατί μετά το ΣΥΡΙΖΑ εποχή, όπω και τώρα ετοιμάζεται ο κύριο Ανέλ, για το μετά το ΣΥΡΙΖΑ εποχή, ώστε να έρθει, να έρθει να υπάρξει γέφυρα με την Καραμαλική Νέα Δημοκρατία και. τον uh, κύριο Τσίπρα. Ε, κατά τα άλλα βεβαίως δεν μας ενδιαφέρουν τα προβλήματα της χώρας. Θα κάνει γοργοπόταμο ο κύριος Καμένο ε, Καμένος. Ενάντια σε ποιον θα ήθελα πολύ να μάθω. Καθότι Ευρωπαϊκή Ένωση δεν την ξέρει τη λέξη, ούτε, 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 που την έχει ακούσει. Τραπεζική Ένωση, α το αφήστε το, δεν το συζητάμε. Ευρώ, α μη κακά, πώς θα τα παίρνουμε χοντρά πάνω και κάτω από το τραπέζι, δεν είναι δυνατόν. Ε, να το παίρνουμε σε φτηνοδραχμές, δεν γίνεται. Τώρα που έχουμε σκληρό συνάλλαγμα, δεν γίνεται ρε παιδιά. Λοιπόν, ε, κατοχή, α ναι, μιλάει και για κατοχή. Τώρα το θυμήθηκε το ξένη κατοχή. Ναι, ξένη κατοχή από ποιον. Θα ήθελα να, Από τους λαθρομετανάστες ίσως. Ναι, ίσως και αυτό. Θα τον ανακαλύψει όπου να είναι, δεν μπορεί. Διεκδικεί ψήφους, βλέπετε. Και επειδή δεν τολμάει να πει το αυτονόητο ότι η ανατροπή εδώ και τώρα του καθεστώτος που έχει διαμορφωθεί με, από την Τρόικα, που σημαίνει και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα βρει κανένα κακομύρι Να τον δίνει κιόλα, να πει αυτό ασκεί κατοχή. κανασύριος, πακιστανός, Πακιστανό, Αφγανό, αυτοί είναι που ασκούν κατοχή. Όχι βεβαίω οι Ευρωπαίοι, οι Ευρωπαίοι, οι πολιτισμένοι, αυτοί που μα φέρουν το φω του πολιτισμού. Ευτυχώ. Έτσι είμαστε. Λοιπόν, κατά τ άλλα, όλοι του για την ενότητα του λαού πασχίζουν. Με τα ζημιά το βέβαια. Λοιπόν, όλα αυτά για να ξέρουμε το ότι αυτή τη στιγμή ο τρόπος που ετοιμάζεται η όλη ιστορία, το, η παγίδα, δηλαδή το δόκανο που έχει στεθεί για τον ελληνικό λαό, λέγεται πολύ απλά διαδικασία νέου διπολισμού. Νέου διπολισμού. Και επειδή Ξέρετε τι γίνεται, δεν γίνεται μόνο, βεβαίω εντάξει, σε αυτή τη διαδικασία νέου του πολισμού ο αριστερό παίζει τον πρωταγωνιστικό ρόλο, γιατί έτσι πάντα ήξερε, ξέρει, Λιμάρης για εξουσία καθώ ήταν, έπεσε πολύ εύκολα στην παγίδα. Επιτέλους να καβαλήσω κι εγώ ένα όχημα με προοπτική κυβέρνηση. Έστω κι αν είναι, άστα πάνε κυβέρνηση και, και έστω κι αν αυτή η κυβέρνηση πάει στο διάλο μαζί με την πατρίδα και το λαό. Δεν έχει τίποτα, εγώ αριστερό είμαι, έχω βαρεθεί πλέον τα μικρά ποσοστά, α καβαλήσουμε και ένα όχημα που να πηγαίνει για κυβέρνηση, μια ζωή με το πατίνι ήμασταν. Ε, ναι. Γι' αυτό και εντασσόμαστε μαζικά στο ΣΥΡΙΖΑ. Ε, κάτι θα ξεκοκαλίσουμε κι εμεί. Δεν μπορεί, όλα θα τα φάνε οι ηγεσίε. Κάτι θα μείνει και για μα. Το μεγάλο πρόβλημα είναι τι γίνεται με τον κόσμο που έχει δοκιμάσει τα μεγάλα οχήματα προ την εξουσία και τα έχει πάρει χοντρά και, τα, και δεν γουστάρει να εγκλωβιστεί ξανά στα διπολικά συστήματα. Οπότε πρέπει να του στήσουν δόκανα μικρότερα. Λέγουμε, λέγε με ανέλ. Λέγε με χρυσή αυγή. Λέγε με διάφορε τάτσι μιτσικότσι. Παραποτάμιε βρούβε. Και όλα αυτά τα πράγματα και ό,τι προκύψει στο μέλλον. Διότι δεν πρέπει να αφήσουμε ε, ψηφοφόρο της δεξιάς ή της αριστεράς ξεγλιστρήσει από το ποτάμι, καθότι έχει φάει τα μούτρα του 40.000 φορές, έχει καεί ακόμη και στο γιαούρτι της δεξιάς και της αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια και του έρθουνε ναι, και του γουνερ, τα μπλάς. Και εκεί μήπως του, μήπως του, κατέβει μια φαϊνή ιδέα και πει «για καθίστε ρε παιδιά». Μήπως χρειάζεται να ενωθούμε εμείς, εμείς, οι πατριώτες, εμείς. Εμείς που νοιαζόμαστε για αυτόν τον τόπο. Δεν έχει σημασία αν είσαι δεξίος ή με αριστερός. Είμαι εγώ δεξιό ή είσαι αριστερό. Να δούμε εδώ τι γίνεται για αυτόν τον τόπο. Και να αναθούμε όλοι μαζί και να του κάνουμε την έκπληξη. Τρέμουν το ενδεχόμενο. Τρέμουν αυτό το ενδεχόμενο. Και το τρέμουν τόσο πολύ που έχουν βάλει τόσους λαγούς να τρέχουν. Γιατί πώς να το κάνουμε. Η μόνη γλώσσα ή αν θέλεις, η αν πολιτική δύναμη που μιλάει αυτή τη γλώσσα είναι το ΕΠΑΜ σήμερα και επειδή το ΕΠΑΜ δεν έχει καμία φιλοδοξία το να εκφράσει από μόνο του ή θέλει μόνο του ή οτιδήποτε αυτή τη λογική και επειδή το θέλουμε είτε όχι ανεξαρτήτως εκλογικό ποσοστό είναι ή όχι ε, ο, ο, ο λόγος του διαπερνά ακόμη και τα βαθιά σκοτάδια πως να το πούμε έτσι ε, του απόλυτα κεταρισμένου κόσμου γι' αυτό έχουν αμολυθεί άπαντες να σβήσουν αυτή την ιστορία. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμεθα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, επιστρέψαμε. Ε, να θυμίσουμε πάλι τον, το, 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 την ηλεκτρονική διεύθυνση της εκπομπής. Είναι το email της εκπομπής μικρόφωνο, κάπα, μικρόφωνο με dk, συγγνώμη, μικρόφωνο dk, παπάκι, gmail.com. Στέλντε μας προβληματισμούς, ό,τι θέλετε να συζητήσουμε στον, α, στον, αέρα. Μια και λέγαμε λοιπόν για τους λαγούς και συζητήσαμε για τη μαστογραφία του κυρίου Καμένου, ας μιλήσουμε και για τον κύριο Πλεύρη. Ο κύριο Πλεύρης μα έκανε την ιδιαίτερη τιμή, οφείλω να ομολογήσω, να αναφερθεί σε εμά, σε μένα δηλαδή, τι σε εμά, λίγο σε μένα και σε μια εκπομπή του στι 30 Οκτωβρίου, που βεβαίω έλεγα το αυτονόητο για κάθε πατριώτη Έλληνα ότι το ΕΑΜ δεν έχει καμία σχέση με τον εμφύλιο και δεν μπορεί να μπλέκεται με το εμφύλιο. Και το ΕΑΜ είναι οργάνωση, αν θέλετε, τη μεγαλύτερη, η μαζικότερη και η πιο συγκροτημένη. Η, αν θέλετε, και η... αυτή που έδωσε το στίγμα τη εποπία του ελληνικού λαού, τη εποπία εθνική αντίσταση. Αυτό είναι ιστορικό γεγονό, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανεί. Αποτελεί και νόμο του κράτου μετά την αναγνώριση τη εθνική αντίσταση τον Αύγουστο του 1982. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ε, επειδή όμω ο φασισμό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και καθότι ε, ε, δεν μπορούμε να ζητήσουμε και από του φασίστε ε, να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα, ε, ο κύριο Πλεύρη θεώρησε καλό, προφανώ, γιατί τον έθιξε ένα σχόλιο που έκανα παρεπιπτόντω και για τον ίδιο προσωπικά, που δεν αφορούσε απλά το τι πιστεύει, αλλά το τι είναι ο ίδιος και το τι ήταν ο ίδιος θα τα αναφερθούμε ε, πιο συγκεκριμένα και επειδή εμείς φοράμε παντελόνια δεν είμαστε ανάντροι σαν τον ίδιο θα παίξουμε ακριβώ το απόσπασμα στο οποίο μίλησε ο κύριος Πλεύρης για μένα το δυστυχή, τον άμυρο το, το γρεκύλο Καλησπέρα το σημερινό μου καλεσμένο. Θα ήθελα να τον ευθυνδιάσω και λίγο. Παρακαλώ να δείχνουμε λίγο και τον κύριο Πλεύρη. Καλησπέρα κύριε Πλεύρη. Ε, δεν ξέρω... έρθουμε στους ναι. Ενδιασμούς. ναι, ναι. <coughs> σε βλέπω λιγάκι νερό νερόβραστο με τον κύριο Καζάκη. Ο κύριος Καζάκης είναι άναδρος. Γιατί? Διότι βγαίνει σε αυτό το ραδιόφωνο, πώς λέγεται... Ε, η, ροή λέγεται, αν ναι. την ε, 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 Και λέει για μένα ότι είμαι δοσύλλογο. Κάποιο λάθο κάνει. Στην κατοχή ήμουν δύο χρονών. Δεν μπορούσα να είμαι δοσύλλογο. Μάλλον τα έχετε μπερδέψει. Αναφέρεστε ότι εγώ κατηγορώ τη δημοκρατία ή το πολίτευμα και ότι για δεν επεβαίνω εισαγγελέα και επικαλείστε το άρθρο 134 του ποινικού κώδικος. Δεν έχετε ιδέα απονομικά. Και δεν μπορείτε και να διαβάσετε κιόλα. Διότι αν διαβάσατε το άρθρο 134 και καταλαβαίνατε τα ελληνικά, θα βλέπατε ότι τιμωρείται όποιο με βία σωματική ή με απειλή σωματική βία θέλει να ανατρέψει το πολίτεμα. Όχι αυτό ο οποίο μιλάει, αλλά γιατί είστε άναδρο. Διότι με βρίσκεται από το ραδιόφωνο σα μονολογών. Αυτή είναι η διαφορά μας. Επειδή εμείς έχουμε αντισμό λέμε «Κύριε Καζάκη, σας περιμένουμε, όποτε θέλετε, τηλεφωνήστε μου να είμαι και εγώ, ελάτε όποτε θέλετε να συζητήσουμε για τις απόψεις σας». Είπατε ότι εγώ είμαι δοσίλογος, είπατε ότι εμείς... Ε, είμαι άνανδρος, αυτή είναι η διαφορά μας. Αυτός φοράει φούστα και καλτσόν, ενώ φορώ παντελόνι. Διότι εγώ έπαιξα ακριβώ αυτό που είπε. Αυτός δεν τόλμησε. Γιατί αν τολμούσε, θα άκουγε ο κόσμος ελάχιστοι αυτοί που τον παρακολουθούν. Και που είναι αρκετά ανεγκέφαλοι για να τον παίρνουν σοβαρά. Λοιπόν, θα άκουγε τι ακριβώς είχα πει για τον Κωνσταντίνο Πλεύρη. Του Κωνσταντίνου Πλεύρη βεβαίω. Δεν είπα ότι ήταν το σύλλογο τη να ζητήσει κατοχή. Καθότι όπω μα είπε ο ίδιο, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν είμαι αρχείο να ξέρω πόσο χρονών ήταν, αλλά από ό,τι μα είπε ήταν δύο χρονών και αυτό τον εμπόδισε να ήταν το σύλλογο στην κατοχή. Ήθελε πάρα πολύ να είναι μέλο των ΒΑΦΕΝΕΣΕΣ, αλλά δεν μπορούσε, γιατί δεν μπαίνανε σε τέτοια ηλικία τα ΒΑΦΕΝΕΣΕΣ. Που το ξέρω, διαβάζα τα βιβλία σα, ε, τα βιβλία του, γιατί το δυστύχημα με εμά του είναι το γεγονός ότι βρισκόμαστε πολλές φορές στη δύσκολη θέση να διαβάζουμε και τις αθλιότητες που γράφουν άτομα σαν τον κύριο Πλεύρη. Έτσι λοιπόν ξέρουμε πολύ καλά πόσο ο ημινητής των ΕΣΕΣ ήταν και παραμένει ο κύριος Πλεύρης, πόσο τους θεωρούσε πατριώτες τους ΕΣΕΣ αυτούς που σφάζανε στο Δίστομο, στα Καλάβρητα, στα εκατόν τόσα χωριά που κάψανε στην Ελλάδα, αυτούς που δολοφόνησαν πάνω από 320.000 ε, Έλληνε, αθώου, αμάχου κατά τη διάρκεια τη κατοχή. Αυτού του θεωρεί πατριώτε ο κύριο ε, Πουλεύρη και θα θέλει πάρα πολύ να βρίσκεται και να φοράει αυτή την ωραία στολή του Χιούκο Μπό, αυτή τη μαύρη με την, με την ε, νεκροκεφαλή και τα εσέσε πάνω, αλλά ήταν δύο χρονών μόνο τότε. Αλλά το δυστύχημα είναι ότι δεν έπαιξε καθότι άνανδρος όπω είναι, γιατί μόνο άνανδροι είναι οι φασίστες οι ορκισμένοι, πράκτορε. Του, του εχθρού και βεβαίω οι εθνοπορδότε. Για να δούμε λοιπόν εγώ τι είχα πει τότε. Και επειδή πολύ εύκολα κάποιο μπορεί να το βρει στο διαδίκτυο καθότι είναι στο αρχείο συγκεκριμένη και παρεπιπτόντω εγώ δεν αγοράζω ούτε μου αγοράζουν χρόνο για να βγαίνω. Εδώ, γίνε, εδώ είναι ανοιχτό το βήμα. Ανοιχτό σε όλου με εξαίρεση του φασίστε. Και εδώ δεν είναι θέμα ιδεολογική διαφορά. Θα σα πω παρακάτω τι θέμα είναι. Λοιπόν, εγώ είπα το ξέσπρο απλό πράγμα. Ότι είναι προσβολή όνειδος το γεγονός ότι το 1975 ο Άριος Πάγος, η κυβέρνηση Καραμαλή, ο ίδιος ο Καραμαλής και ο Άριος Πάγος μετέτρεψε το αδίκημα της ασχάτης προδοσίας σε στιγμιαίο και έτσι οι συνεργάτες της Χούντας, οι συνεργοί της, τα όργανα της, της καπούλαραν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είπα ο Κωνσταντίνος Πλεύρης, ο οποίος αν και όργανο της Χούντας, συνεργάτης, ένθερμος, συμμέτοχος, την σκαπούλαρε γιατί διαφορετικά αν δεν υπήρχε το ίδιο το στιγμιαίο θα τον είχαν καθίσει στο σκαμνί και τον καταδίκαζαν για ισόβια. Για ισόβια. Επιεσχάτη προδοσία. Και αυτό είναι αναφυσβήτο το γεγονός. Αυτό. Γιατί είναι αναφυσβήτο. Γιατί δεν τόλμησε ούτε καν να αναφερθεί σε αυτό. Γιατί αυτό εγώ του χρέωσα συγκεκριμένα. Βεβαίω δεν έχω καμία αυταπάτη ότι αν ζούσε στην ναζιστική κατοχή και είχε την κατάλληλη στα βάφενε εσέ θα ήταν, δεν υπήρχε περίπτωση. Άλλωστε το 60 έφτιαξε φασιστική οργάνωση, 4η Αυγούστου λεγόταν τότε, και βεβαίω ε, είχε διαδηλώσει τι απόψει του αυτό ο κύριο. Αλλά το πρόβλημα δεν είναι απλά αυγουστου λεγοταν τοτε και βεβαιω ειχε διαδηλωσει τι αποψει του κυρίου. Είναι η πράξει του. Και ήταν, και ήταν απλούστατα όργανο τη Χούντα. Όργανο. Λοιπόν, και επειδή αυτό ο κύριο δεν τολμάει να μιλήσει επί τη ουσία, α αναφερθούμε στην 6207 2004 απόφαση του πλημελού πρωτοειδικού Αθηνών, όπου κατέφυγε ο κύριο Κωνσταντίνο Πλεύρη εναντίον του Άγγελου Σιδεράτου και του, α, και του Κλιτσίκα, ένα, ενός, του Νίκου Κλιτσίκα, που ήταν συγγραφέα, γιατί σε ένα βιβλίο του συγκεκριμένου συγγραφέα, το ελληνικό φοιτητικό κίνημα και το Δεχτορικό αγώνα στην Ιταλία, που είχε εκδοθεί το 2000, αναφέρει τον Πλεύρη ως όργανο της Χούντας στην προσπάθειά τους να, κατα... να καταδίδει, κατέδιδε ε, φοιτητέ και μετανάστες στο εξωτερικό που συμμετείχαν στον αντιδιατορικό αγώνα της εποχής εκείνης, δηλαδή κατέδιδε πατριώτες και ταυτόχρονα ότι συμμετείχε σε μια σειρά προβοκατόρικες ενέργειες των φασιστών. Η συγκεκριμένη απόφαση του 6207 του 2004 του πλημελιωδικίου πλημε, πολυμελού πρωτοδικείου, συγγνώμη, Αθηνών, αναφέρει τα εξή. Πέρα από το ότι είδε στη φασιστική οργάνωση κτλ. Αναφέρει, μετά την 21η Απριλίου 1967, διορίστηκε ο κ. Κωνσταντίνο Πλεύρη, φυσικά, στη σχολή γενική μορφώσεω του αρχηγείου στρατού, όπου φοιτούσαν ανώτερα εξωματικοί και των τριών κλάδων, διδάσκοντα κοινωνιολογία και προπαγάνδα υπέρ τη δημοκρατία, προφανώ. Λοιπόν, ακόμα διορίστηκε καθηγητές στι σχολέ αστυνομία, πόλεων και χωροφυλακή, διδάσκοντα τα δικά του βιβλία. Δηλαδή, ο ημνητή του Χίτλερ και των ΕΣΕΣ. Παράλληλα, μετά την 21η Απριλίου 1967, διορίστηκε σύμβουλο του Αρχηγείου Στρατού. Ω τι? του παντίου? Αυτό σημαίνει πάντιο? Λοιπόν, όντα στενό συνεργάτη του Ιωάννη Λάδα, ξέρετε, αυτόν που καταδικάστηκε ισόβια μετά, ω ποτέτιο τη Χούντα για εσχάτη προδοσία, διορίστηκε επί του διευθυντή του ιδιαίτερου γραφείου του. Αν αυτά δεν σα είναι αρκετά για να, για να μιλήσουμε για εσχάτη προδοσία, πάμε παρακάτω. Η συμμετοχή λοιπόν στη Χούντα ήταν μόνο σε επίπεδο, όχι δεν ήταν μόνο σε επίπεδο ιδεολογικοπολιτική τάφτιση, ω όργανο τη Χούντα για την επιβολή σφετερισμού και σχάτη προδοσία στη χώρα, να θυμηθούμε ότι έτσι κρίθηκε και, δικα... και από τα δικαστήρια αλλά και από όλη την Ελλάδα η Χούντα, αλλά τέλο παντών δεν έχει σημασία. Να τι αναφέρει η απόφαση του δικαστηρίου σε σχέση με τη δράση του κυρίου, του κυρίου αυτού. Ο Ενάγων είχε σχέση με την ΚΙΠ πράγμα που δεν αρνείται. Δηλώνει δε στην αγωγή του ότι δεν θεωρεί το χαρακτηρισμό του ω πράκτορα της ΚΙΠ που το αποδίδεται στο βιβλίο, στο συγκεκριμένο βιβλίο για το οποίο το είχε μηνύσει. Για συγκοφαντική δυσφήμιση, ε, ω δυσφημιστικό. Το ότι ήταν πράκτορα δηλαδή τη ΚΥΠ και μάλιστα τη χουντική ΚΥΠ δεν το αρνείται ο κύριο Πλεύρη. Το θεωρεί τιμή του το ότι ήταν πράκτορα των μυστικών υπηρεσιών. Ασχολήθηκε μάλιστα με του Έλληνε μετανάστε στη Δυτική Ευρώπη, λέει η απόφαση του δικαστηρίου, παρακαλώ, προκειμένου να διαπιστωθεί από τότε, ε, από το τότε καθεστώ, η ύπαρξη, η οργάνωση και ο τρόπο δράση της αντιδικτατορικής δράσης τους στο εξωτερικό. Δηλαδή καταδότης πατριωτών ο κύριος Πλεύρης. Στο βιβλίο παρατίθεται αυτούσια μια αναφορά περί εν ενγένεια ελληνικής δράσεως εις Ιταλίαν, από την οποία προκύπτει ο τρόπος σκέψεως και δράσεως των προσώπων που ενεργούσαν για λογαριασμό του υπό τις διαταγές του ενάγοντος τμήματος της ΚΥΠ. Προδότης και πράκτορας μυστικών υπηρεσιών ο οποίος δεν διώχθηκε από τη μεταπολίτευση προστατεύτηκε τόσο από τη μεταπολίτευση του Καραμαλή όσο και από τη προτα... μεταπολίτευση του Ανδρέα Παπαντρέου και γιατί το λέω αυτό διότι ποιος μας λέει ότι ο κύριος αυτός δεν παρέμεινε στην υπηρεσία των μυστικών υπηρεσιών για την οποία βεβαίως θεωρεί ο ίδιος ότι είναι τιμή του και επί Παπανδρέου. Διώχθηκε, όχι. Να σας πω και κάτι άλλο το οποίο λέει η ίδια η απόφαση του δικαστηρίου. Ότι είχε στενότατε σχέσεις με τις φασιστικές οργανώσεις, εκείνες τις φασιστικές οργανώσεις στην Ιταλία, που έκαναν τις τρομοκρατικές βομβιστικές τρομοκρατικές ενέργειες κατά τη δεκαετία του 70 και του 80, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν από τα ελληνική δικαιοσύνη και είχε στενότατε σχέσεις μαζί του, όπως ομολογεί και ο ίδιος ο Πλεύρης. Συμμετείχε ο ίδιο στι βοηβιστικέ τρομο... τρομοκρατικέ ενέργειε, δεν το ξέρω. Έγινε δικαστική έρευνα για αυτόν, όχι. Προστατεύτηκε στην Ελλάδα από τι κυβερνήσει Νέα Δημοκρατία και του ΠΑΣΟΚ, γιατί τον ήθελαν και τον χρειάζονταν και αυτόν και άλλου. Και έτσι δικαστική ή ανακριτική έρευνα δεν έγινε. Βεβαίω, οι Ιταλοί δικαστέ απέδειξαν ότι συγκεκριμένε βαστικέ οργανώσει με τι οποίε είχε στενότατε σχέσει ο ίδιο ο κύριο Πλεύρη. Καθομολογία του και κατά απόφαση, και όπω τουλάχιστον εγώ διάβασα και στην απόφαση του συγκεκριμένου του δικαστηρίου ήταν εμπλεκόμενε στο περίφημο σχέδιο Gladio του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, χρηματοδοτούνταν και εξοπλίζονταν από τους Αμερικανούς και τους, Νατοικού Νατοϊκούς στα πλαίσια της επιχειρήσης Γκλάντιο. Τι ήταν η επιχείρηση Γκλάντιο? Η επιχείρηση Γκλάντιο εφαρμόστηκε από το ΝΑΤΟ σε όλες τις χώρες του ΝΑΤΟ, ιδιαίτερα στην Νότια Ευρώπη, με σκοπό, σε περίπτωση που οι χώρες αυτές αποκτούσαν κυβέρνηση μη αρεστή στις ΗΠΑ και στο ΝΑΤΟ, τότε να ξεκινούσαν τρομοκρατικές ενέργειες και σαμποτάζ συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες θα έβρισκαν κρύπτες με όπλα και κριτικά που ήταν διάσπαρτες σε αυτές τις χώρες και, τις είχε οργανω... και το... δίκτυο αυτό το είχε οργανώσει το ΝΑΤΟ και οι Αμερικανοί. Δηλαδή βλέπε CIA. Σε αυτό δεν ξέρουμε πώς εμπλέκεται ο κύριο Πλεύρης, διότι πολύ απλά ποτέ δεν έγινε δικαστική έρευνα για αυτή την υπόθεση, παρά το γεγονός ότι ο κύριος Χαραλαμπόπουλος κατήγγειλε στη Βουλή τότε Υπουργός Αμήνη πέθανε πρόσφατα. Υπουργό Αμήνη του Πασόκ και το αποδέχτηκε. Και ο μετέπειτα Υπουργό Αμήνη του κυρίου Μητσοτάκη Βαρδιτσ, ο πατήρ. Αλλά μα διαβεβαίωσαν ότι δεν υπάρχει λόγο να γίνει δικαστική έρευνα. Όπω έγινε για παράδειγμα στην Ιταλία και ξασκεπάστηκαν διάφοροι φασίστε κολλητοί, σύντροφοι, ομογάλακτοι του κυρίου Πλεύρη. Εδώ δεν έγινε. Και έτσι δεν μπορούμε να ξέρουμε τις σκοτεινές υπόγειες διαδρομές ενός δεδηλωμένου, σε σημασμένου πράκτορα και εθνοπροδότη. Αυτά λέμε για τον κύριο Πλεύρη. Και προσέξτε τι βρωμιά κάνει ο κύριος αυτός και πώς τον καλύπτει γιατί το χρειάζεται το μεταπολιτευτικό σύστημα εξουσίας ώστε να μπορεί να διατηρηθεί το καθεστώς υποτέλειας στη χώρα. Προσπαθεί να κρυφτεί πίσω από το αριστερά δεξιά Ξέρετε, ο Καζάκη είναι αριστερό, εγώ είμαι δεξιός, γι' αυτό υπάρχει διαφορά. Όχι, φίλε μου. Δεν θα το φά το λουκούμι αυτό. Όχι. Η διαφορά μα είναι ότι είμαι πατριώτη και είσαι προδότης. Αυτή είναι η διαφορά. Και ο πατριώτη δεν μπαίνει σε διάλογο με του προδότε. Εκτό και αν θέλει να βρωμίσει και αυτό ο ίδιο. Δεν υπάρχει πεδίο πολιτικού, πολιτικού διαλόγου με σημασμένου προδότες, ενόχους ή συνεργούς σε πράξεις της χάτης ποδοσίας σε βάρος του ελληνικού λαού και σε σημασμένου πράκτορες μυστικών υπηρεσιών. Να πούμε τι. Τι ακριβώς. Πόσα έπαιρνες από, το, από την ΚΙΠ ή πόσα παίρνεις από τη CIA. Δεν ξέρω πού στο διάλο είσαι ανακατεμένος. Να πούμε τι. Πώς είναι η ζωή στον υπόκοσμο. Τι ακριβώς πρέπει να πούμε. Ποιο είναι το κοινή βάση. Νομοποίηση από μένα, τέτοια καθήκια και καθάρματα δεν πρόκειται να υπάρξει. Για μένα, οι προδότες σε σημασμένοι και πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών ταιριάζει μόνο ένα. Φωτιά και τσεκούρι. Φωτιά και τσεκούρι, όπως φώναζε ο Κολοκοτρώνης για τους προσκυνημένους. Και φανταστείτε, τι θα ζήταγε εάν για τους προσκυνημένους ο Κολοκοτρώνης φώναζε φωτιά και τσεκούρι. Για φανταστείτε ρε, τι θα έλεγε για τον, για τον Πλεύρη ή τι θα ζήταγε για τον Πλεύρη και, το, και τη φάρα του. Πάντως πολιτικό διάλογο δεν νομίζω ότι θα ζήταγε. Αυτά τα ολίγα. Και αν χρειαστεί θα επανέλθουμε. Πάντως πολιτικός διάλογος όχι. Γιατί πολύ απλά, όπως γράφω άλλωστε, μας χωρίζει αίμα. Αίμα που αχνίζει ακόμη. Και το αίμα αυτό είναι το αίμα του ελληνικού λαού. Αυτού που πρόδωσες και που ζητάει ακόμη δικαίωση και δεν έχει δικαιωθεί. Και μέχρι να δικαιωθεί, το μόνο πεδίο συνάντηση είναι το πεδίο τη ανοιχτή αναμέτρηση. Μέχρι τέλους. Και αυτή τη φορά, κανένα αυτού του συναφιού δεν πρόκειται να γλιτώσει. Ούτε με στιγμίο, ούτε με αποδιοπομπαίου τράγου, ούτε με ξυλαστήρια θύματα. Θα πληρώσουν αυτή τη φορά όλα τα στηρίγματα τη νέα κατοχή. Το σύνολο των εθνοπροδοτών και των πλιατσικολόγων σε αυτήν τη χώρα. Και προπαντό των πρακτόρων των μυστικών υπηρεσιών. Εκεί είναι η διαφορά μα. Εκεί είναι η διαφορά μα. Και τη ρετσινιά δεν θα σε αφήσω να τη βγάλει από πάνω σου με τίποτα. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η ζωή. Αυτά και εσά αύριο τα νεότερα. Συνεχίζουμε παρακάτω για πιο σοβαρά πράγματα. Πάμε σε ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και συζητάμε να φύγει το μίασμα από εδώ μέσα, να φύγει η μπόχα των εθοπροδοτών, να φύγει από αυτό το πράγμα, να αεριστεί ο τόπος, γιατί δεν μπορεί, πώς το θα πάθαμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ε, επιστρέψαμε στην εκπομπή του διαδικτυακού σταθμού ηρωή.gr ή ή παύλα ο μέγα αυτό ελληνιστή κύριο Πλεύρη, εδώ συζητάγαμε φίλου α πούμε και επειδή είμαστε χαρτιοακιάδε και βιβλιο... βιβλιοφάγοι μέχρι αηδία, θα ξέρετε κιόλα ότι όσοι έχετε παρακολουθήσει τις... του έκλειμου αδομόρφου του ΕΠΑΜ, τα βιβλία του κύριου Πλεύρη αποτελούν μέρο τη βιβλιογραφία μα. Για να καταλάβατε πόσο υπόδειγμα αντιεπιστημονικότητα και απίστευτη βλακεία μπορεί να είναι ένα βιβλίο, αλλά να το διαβάσετε. Δηλαδή, γι' αυτό το το, 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 το το βάζα εγώ στι. Ε, και όσοι έχετε συμμετάσχει και, και έχετε πάρει τη βιβλιογραφία, δεν το έχετε δει. Δηλαδή, δεν είναι θέμα. Μάλιστα, μου πρότεινε κιόλα να, να διαβάσω το λαό, να μην ξεχνά τι σημαίνει αριστερά. Ποιον από τον πράκτορα τη ΚΙΠ. Δηλαδή, τι να σου πω. Αυτό που δίδασκε, επιχούντα προπαγάνδα στην ασφάλεια. Δηλαδή, τι να πει, ρε παιδιά. Δηλαδή, κατέβα φίλε μου να σε βαφτίσω. Δηλαδή, τι πάμε να πηδήξουμε. Δεν λέω... Κοίταξε και επειδή εγώ τα, αυτά τα έχω διαβάσει στο πρωτότυπο, δηλαδή από την εποχή που η ασφάλεια έβγαζε ε, αυτά τα κουβέρτα αυτά, με λεφτά βέβαια της Αμερικανικής Αποστολής και όχι μόνο, από την εποχή της ψευδο, τη ε, του κουκουέ, ε, ε, τα έχουμε διαβάσει και εμείς αυτά τα πράγματα που έχουν ανακαλύψει απίστευτα, απίστευτα ντοκουμέντα, τα οποία παρεμπιπτόντως δεν έχουν πήγει έτσι. Ε. Ε. Δεν θα τα βρείτε σε καμία αρχαϊκή συλλογή, δεν θα τα βρείτε πουθενά να τα ψάξετε με το χεράκι σα και επειδή τυχαίνει να είμαι από εκείνου που δεν μένω μόνο στο τι μου δημοσιεύεται, το τι διακινείται στο διαδίκτυο, αλλά ψάχνω και λίγο παραπάνω, ξέρετε. Ψάχνω πάντα την πηγή. Να δω σε ποια αρχιακή συλλογή υπάρχει. Και βλέπετε, όλα αυτά δεν έχουν πουθενά πηγή. Πουθενά. Ξέρετε, είναι ανακαλύψει τη στιγμή. στιγμιές Και μετά η συνωμοσία τη αριστερά που βεβαίω επιβλήθηκε μετά το 1949, επιβλήθηκε στην Ελλάδα και η αριστερά, και η, και η ηγεμονία της βεβαίως, η ηγεμονία της, τα έθαψε όλα αυτά. Και τα ξεχάσαμε εμείς. Δεν υπάρχουν στα αρχεία ούτε του κράτους, ούτε της ασφάλειας, ούτε τα ξένα αρχεία. Το foreign office ήταν μια και έξω. Και χρησιμοποιήθηκαν μόνο στο εμφύλιο, ποτέ άλλοτε. Και τώρα μας τα θυμάται ο κύριος Πλεύρης, για να καλύψει τι ότι ήταν όργανο τη Χούντα και θα έπρεπε να έχει δικαστεί για την προδοσία, όπω και η πρωτεύουσα τη άλλωστε, και βεβαίω πράκτορα τη ΚΙΠ, και τουλάχιστον τη ΚΙΠ. Γιατί άμα είσαι πράκτορα τη ΚΙΠ, φαντάσου πόσο μέσα πρέπει να είσαι μπασμένο στην ιστορία αυτή. Με αυτού, συγγνώμη, δεν συζητάνε. Έτσι. Δεν συζητάνε. Με αυτού άλλα πράγματα κάνουμε. Όταν θα φτάσει η ώρα, θα τα βρούμε με όρου δικαιοσύνη. Με όρου δικαιοσύνη και μάλιστα δέκαστε. Όπω οφείλει να είναι σε μια Πραγματική δημοκρατία, όχι αυτό το σέρκουλο που είχαμε μετά το 1974. Πάμε λοιπόν παρακάτω για να δούμε και το τι συμβαίνει σε αυτό. Αλλά προσέξτε όμως πόσο χρειάζεται σε τύπους σαν τον Πλεύρη ο διαχωρισμός του λαού σε αριστερά-δεξιά. Γιατί τη δική του εθνοπροδοσία, τη δική του δουλειά για μυστικές υπηρεσίες, το δικό του, το του πρακτοριλίκι πάει να το κρύψει πίσω από δεξιά-αριστερά. Είμαι δεξιό, γι' αυτό διαφωνεί μαζί μου ο Καζάκη, ο αριστερό. Καταλαβαίνετε πού είναι το πρόβλημα. Να γιατί εμεί είμαστε ενάντια σε αυτό το τύπο διαχειρισμό για ένα από του πολλού λόγου. Να γιατί πιστεύουμε ότι το alter-ego των πλευριδών είναι οι μαϊλίδε. Και όλοι αυτοί στην αριστερά που το μόνο που ξέρουν να κάνουν είναι να, να κατοχυρώνουν αυτό το, το διαχωρισμό μέσα στο λαό. Για αυτού στην αριστερά του έχουμε πιάσει, θα του ξαναπιάσουμε ξανά και γραπτά και παραπέρα, δεν πρέπει να αφήσουμε κανέναν όρθιο, ειδικά τώρα που αποδείχτηκε τη, την ανίερη συμμαχία που έχουν για να θαυτεί η εποπτεία τη εθνική αντίσταση του λαού. Ε, τι να κάνουμε, ρε παιδιά. Μια φορά και αυτό ο λαό ενώθηκε και μπόρεσε να τα βάλει με τον κατακτητή και του ντόπιου του και να το βάτε ζωντανή δεξί και αριστερή, ρε ολέ. Ε, θα τα αφήσουμε έτσι όμω. Λοιπόν, αυτά τα ολίγα πάμε λίγο παρακάτω. Ε, σήμερα δημοσιεύτηκε μια συγκεκριμένη έκθεση από το Gallup, το Gallup International, δεν ξέρετε αυτή την δημογραφική, διεθνή δημογραφική εταιρεία. Αυτή λανσάρισε αυτές τις έρευνες, τις δημοσκοπικές και δημογραφικές έρευνες. Ε, η έρευνα αυτή έχει να κάνει με το ΕΒΖΙΝ FZ... συγγνώμη, με το FZ παγκόσμια. Τι γίνεται με την κατάσταση των λαών σε παγκόσμιο επίπεδο, πόσο καλά ζει ο Κοσμάκης, δηλαδή, και βεβαίως έχουμε πάλι την πρωτιά. Φτάσαμε εσίως το επίπεδο των χειρότερων χωρών της Αφρικής. Έχουμε ακριβώς το ίδιο επίπεδο ευημερία με τις χώρες εκείνες που αυτή τη στιγμή πλήγονται από τον έμπολα, τους εφηλίους και τις στρατιωτικές επεμβάσεις. Ζήτω μας. Δηλαδή μιλάμε τέτοια επιτυχία σπάνια. Έτσι λοιπόν, μιλώντας συγκεκριμένα για την Ελλάδα, χωρίς σε τρεις κατηγορίες ε, τις απαντήσεις που πήρε η, ε, μέσα από την ε, δημοσκοπική της έρευνα η συγκεκριμένη εταιρεία, η Gallup, ε, λοιπόν, σε τρεις, thriving σημαίνει ζώκαλα. Struggling σημαίνει το παλεύω, αλλά δεν το καταφέρνω πάντα. Και suffering είναι Ταύτισα. Ναι, ταύτισα. Δεν τελείωσε. Δεν μπορώ να το παλέψω καν. Ακούστε λοιπόν. Στην κατάσταση που έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση του πληθυσμού, στην Ελλάδα θεωρούν ότι ζουν καλά σήμερα το 11% του πληθυσμού, ενώ στην Ευρώπη θεωρεί ότι ζει καλά το 37% του πληθυσμού. Ενώ παγκόσμια, το παγκόσμιο μέσο όρο είναι 25% του πληθυσμού. Μαζί με Ασίε, Αφρικέ, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Μιλάμε Λατινικέ Αμερικέ. Εμεί έχουμε σαρώσει. Έχουμε του λιγότερου. Το 11%. Το παλεύω το ζήτημα οικονομικά είναι το strangling που λέμε, στη μεσαία κατηγορία, είναι το 27% του πληθυσμού. Ενώ στην Ευρώπη, ε, στην Ευρώπη είναι περίπου το μισό και βεβαίως ε, στην, ε, στο global είναι λίγο κάτω από το μισό. Στο suffering, δηλαδή στην, στην, στην κατηγορία ταύτισα, δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα, ανήκει το 62% του πληθυσμού στην Ελλάδα. Στην Ευρώπη είναι μόλις κάτω από το μισό, παγκόσμια ε, κάτω από το μισό επίσης. Όταν μιλάμε όμως για τη φυσική εξαθλίωση, ότι με όρους πώς είναι η υγεία μου δηλαδή, η κατάσταση της υγείας μου και της υγείας των δικών μας, στο ζώκαλα ζω καλά στους Έλληνες είναι το 24% του πληθυσμού. Είμαστε κορακοζόητοι, σας το είπα, είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Κορακοζόητοι, διότι στην Ευρώπη είναι το 22% και στο παγκόσμιο επίπεδο το 24%. Πιάνουμε τον παγκόσμιο μεσονόρο. κορακοζώητη γι' αυτό δεν έχουμε, έχουμε πρόβλημα. Εδώ μας, μας ψεκάζουν, μας ραντίζουν, μας θερούν το γιατρό, τα φάρμακα, ιστορίες και εμείς επιμένουμε να ζούμε. Δηλαδή είναι τρελένες, έχουμε βγάλει τους Γερμανούς έξω τα ρούχα τα επιτελεία, οι μέγκελε που αυτή τη στιγμή σχεδιάζουν την πολιτική, σου λέει με αυτού κάτι πρέπει να κάνουμε, ρε διάολε. Αυτοί δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα οικονομικά και όμω από άποψη υγεία παραμένουν στο μέσο όρο, το παγκόσμιο μέσο όρο, 24%. Στο το παλεύω είναι το 62% και ταύτισα είναι 14%. Μιλάμε για το αν υγεία μπορώ να τα απεξέλθω στις βασικές ανάγκες υγείας μου. Αυτό λέει, λέει αυτό το πράγμα. Βεβαίω δεν χρειάζεται να μα βγει αυτή η έρευνα για να μα πει σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. Οποιοδήποτε κοιτάξει γύρω του είναι. Βεβαίω οφείλω να ομολογήσω ότι μετά την προσφορά των Ανέλ, του κ. Καμένου, περί μαστογραφία, οφείλω να πω ότι θα βελτιωθεί η κατάστασή μα. Ε, ναι, και, και σε ένα. Δεν μην ανησυχεί. Και σε άντρε και σε μονόστιθου. Είναι, είναι ανεξ... Δεν είμαστε εξιστέ. Είναι για όλου η μοστογραφία. Λοιπόν, δωρεάν. Αρκεί να ψηφίζει. Άμα δεν ψηφίζει, τι να σε κάνω δωρεάν. Και για όλα τα νούμερα, έτσι. Όλα τα νούμερα. Ωραία, ναι. ωραία. από μια αμφιβολία. Και από αρνητικό ξεκινάμε. Από μείον 10. Ωραία. Λοιπόν, ε, γιατί πώ θα το κάνουμε. Οφείλουμε να στηρίξουμε τα στήθη των Ελλήνων για να αντιμετωπίσουν την, βίαιη, την βιαιότητα τη κατοχή. Γιατί αν ευστήθη, πώ βιαιότητα. Δεν ξέρω, το γάλα είναι μετά. Διότι τα στήθη είναι γενικότερη κατηγορία. Δεν είναι μόνο για να... μη εξυστή. Εκεί με το γάλα εσύ. Επειδή μου τι να σου πω. Μερικού του αναρωτητέ. Αφού μου αρέσει. Εκείς, το γάλα. Σε, δεν μου λε. Και, και, και όλα τα σχετικά. <laughs> και τα γαλακτοκομικά. <laughs> ναι, δεν δε μου λε κάτι. Άμα κάνει ε, συμφωνία με την Εύγα θα πλουτίσει η Εύγα. Δεν ξέρω. Ε, θα ρωτήσουμε τον καμένο. Γιατί τη κάνει μεγάλη ζημιά. Όπω καταλαβαίνετε, μετά τη δωρεάν μαστογραφία, οφείλουμε να πούμε ότι ο γοργοπόταμο μπροστά σε αυτό είναι. Τώρα, σοβα, χαρά. σοβαρά, το, το, ακούω τόση ώρα που το λε. Τι έχει γίνει ακριβώ. Ε, προσφέρει δωρεάν μαστογραφία. Πού, στο σπίτι του. Όχι, δεν ξέρω, αυτό δεν αδιευκρινίζει. Στο σπίτι του. Κατοίκον. Μπορεί να είναι κατοίκον. Θέλω μαστογραφία. Έρχεται αυτό ο μαστογράφο μα. Δηλαδή, μπορεί να έχει και τα. Ξέρετε πώ κάνει μαστογραφία σε Αγή Ελλάδα. Με τα τέσσερι κατεβάζουν το γάλα, μπορεί να είναι και τέτοια. Μπορώ να πω πάντω ότι είναι καλή προσφορά σε σχέση με μια άλλη α πούμε ζαντολάστιχα. Με μπορεί. Α, ναι, αλλά, κυρίως, κυρίως, και το WiFi του Σαμαρά. Ναι, ναι, ναι. Εδώ μιλάμε, κοιτάξτε, πρώτα ήμασταν με τι εφημερίδε. Θέλει σλιπάκι σλόγγι, πάρα Θέλω να πω δηλαδή, ανάλογα με το τι ήθελε να πάρει, έπαιρνε την εφημερίδα. Τώρα περάσαμε στα κόμματα. Θε μαστογραφία των κανέλων, τον. Κανέλο, τον, τον τον κύριο Καμένο. Θε Wi-Fi, το Σαμαρά. Θε, ξέρω εγώ, τι προσφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ τελευταία. Δεν ξέρω, έχουμε χάσει το. το Θε 53. Θε τα 53, το ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, ανάλογα, τι προσφέρει το καθένα. Είναι θέμα προσφορά και ζήτηση. Λοιπόν, εγώ θα πρότεινα, μάλιστα, επειδή έχω συναντήσει πάρα πολλού αγελαδοτρόφου εκεί πάνω, θα πρότεινα να επεκτείνει τη δωρεάν μαστογραφία το γραφείο και στι αγελάδε ο κ. Καμένο. Γιατί προσ... νομίζω ότι πρέπει οπωσδήποτε. Διότι αντιμετωπ... οι Αγελάδε αντιμετωπίζουν σοβαρό πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Διότι τελευταία πέρασε στα Ικούρε από την περιοχή. Και του είπε ότι θα επιστρέψουν στην δαχμή. Αυτόματα πέτρωσε το γάλα. Αυτόματα. Με το που ακούστηκε. Είναι τρομερό αυτό που συνέβη. Είδαν και τον α και τον παππού νεκρό να τον μεταφέρουν στη Βουλγαρία για να τον κάψουν τέτοιο, για να μην τον δηλώσουν να κρατήσουν τη σύνταξη, τι να σου κάνει και η κυρία Γελάδα. Δηλαδή, εντάξει, υπάρχουν και όρια σε αυτά τα πράγματα. Όπω και να έχουμε πάντω, θα πληθύνουν οι προσφορέ, μην ανησυχείτε, θα πληθύνουν οι προσφορέ. Όσο περιορίζεται η κατάσταση διαβίωση του Έλληνα, θα αυξηθούν οι προσφορέ, γιατί πώ να το κάνουμε. Με θέσει δεν μπορούν να μα κερδίσουν. Τι να πούμε. Λένε οι λυθιότητε, οι άνθρωποι, για να μην πω τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, οπότε, ξέρετε, σε λίγο θα βάζουν σε κλειωτίδα αυτοκίνητο. Ένα αυτοκίνητο για όποιον με ψηφίσει. Λοιπόν, είναι, είναι τρομερό. Γιατί, ξέρεις, οι παλιοί πηγαίνουν και σκοτωνόντουσαν οι βλάκες. Για έναν γορκοπόταμο να την άξω στο γορκοπόταμο κινδυνεύανε. Και, ενώ άμα κάναν μια δωρεάν μαστογραφία. Δηλαδή, με συγχωρείτε. Δηλαδή. Το ονομάζουν και γοργοπόταμο αυτό. Έτσι. Ναι, ξέρεις, δεν ξέρω πώ το έχει στο μυαλό του ο κύριο Καμένο με τα βουνά. Μήπω είναι ο συνδυασμό όπου γεφυρώνεται με το μηχάνημα τη Βεντούζε που βάζει στο μαστό και δεν ξέρω πώ το έχει ο συνειδημό του γοργοπόταμου με τη μαστογραφία. Δεν, το βγα δεν μπορώ να το συλλάβω έντονα. Δεν είμαι και πανούση. Έτσι. Λοιπόν, πού να το βγάλω το, το πράγμα. Αλλά τέλο πάντων. Οφείλουμε να πούμε όμω μεγάλη προσφορά του μεγάλη προσφορά του, αφού σκέφτομαι και εγώ να τη Δηλαδή δεν, δεν ξέρω, δεν έχω κάνει μαστογραφία τα τελευταία 52 χρόνια και ανησυχώ πάρα αυτά. Άσε που το τεστ παπ καταργήθηκε, εγώ λέω εγώ λέω κύριο Καμένος να κάνει και τεστ παπ στου άντρε βέβαια. Γιατί εκεί το χρειάζεται περισσότερο. Ε, λοιπόν, όπως και να έχει όμως, ας συνεχίσουμε παρακάτω, διότι έχουμε... Και λιγότερο σοβαρά θέματα να ασχοληθούμε από ότι η μαστογραφία του κ. Καμένου. Λοιπόν, α, έχουμε και τον κ. Γιανόπουλο, με συγχωρείτε, δηλαδή, τον βουλευτή, τον πρωιν Υπουργό. Μεγάλη επιτυχία του κ. Καμένου. Βέβαια, ό,τι αλληταριό έχει μείνει στην ε, ξεσκούφωτη νέα δημοκρατία, το περνάμε στους ανέλτε. Βέβαια, αλλήμονο μιλάμε για άνοιγμα. Με αυτού του φαντάζεσαι. Με φυσικήλικια να πηγαίνουν για τον νέο γοργοπόταμο. Έτσι είπε. Θα κάνει τον νέο γοργοπόταμο. Τι να πει, ρε παιδί μου. Αναγκαζόμαστε και γινόμαστε. Ε, Πώ το λένε. Ε, πώς το λένε, προσπαθούμε να μιμηθούμε τον Πανούση και τον Μητσικώστα Υπάς, και, δηλαδή τόσο χαμηλά έχει πέσει η πολιτική σκηνή, δεν μπορείς να φανταστεί πόσο χαμηλά, αλλά είναι τρέλα όπως και να έχει όμως οφείλουμε να πούμε ότι ε, όπως μας λέει ο ένας φίλος που μόλις τώρα μας έστειλε το email του για να μας προειδοποιήσει δηλαδή και πρέπει να το πάρουν σοβαρά υπόψη, γι' αυτό και εγώ να προειδοποιήσω τους κυρίους καμένους καμένους ε, ότι οι μαστογραφίες προκαλούν καρκίνο. Βεβαίω βεβαίως, η μου στέλνει και την ιατρική γνωμάτευση. Mammograms you get λέει, confirmed more mammograms you get more harm they do πολέμικη εγκλέσκα, στη μητρική γλώσσα του κυρίου Καμένου, μπα και το αντιληφθεί. Δηλαδή, πού πα, κύριε Καμένο, ή μάλλον είναι σατανικό το σχέδιο. Να σου κάνει η μαστογραφία, να το ψηφίσει, να πάθει καρκίνο, μετά να πεθάνει, να ησυχάσουμε. Ε, εν τω μεταξύ, ξέρει ότι το, το πλακουτσένει το στήθο αυτό το μηχάνημα. Πού τα ξέρει. Μου το έχουν πει. Είναι μια πέσια διαδικασία. Πραγματικά γιατρό δεν είμαι, αλλά δεν θα το έκανα παιδιά. Κορίτσια δεν θα το έκανα εγώ. Σα το λέω. Λοιπόν, ούτε πρόκειται να το κάνει κανένα. Δυστυχώ, από ψήφο θα πάει ο καμένο το, τα περικορακοζόητη δεν μπορεί να δεις Δημήτρη πως οι, κουφ... οι κουφάλες θα έχουν στήσει καμία οργάνωση και μόλις βρουν κανένα μπόσικο ηλικιωμένο τον εξαφανίζουν. Για συντάξει είμαστε τώρα. Αυτά είναι μέτρα εξυγείανσης. Άσε που με τόση δουλειά η γραμμή ζωής θα την πουλήσουν και αυτή. Τώρα θα μου πεις μιας και είναι μη κοιό. Πάντω και εμεί οι άντρε παθαίνουμε καρκίνο του στήθου και γίνεται μαστογραφία και στου άντρε πιο σπάνια βεβαι... ε, βεβαιώ. Αλέα, δυστυχώ, με σχεδόν 100% θνησιμότητα, διότι εμεί τα αγοράκια με τα γαλάζια πουλάκια το παίρνουμε χαμπάρι όταν είναι πλέον πολύ αργά. Ορίστε. Ευτυχώ που έχουμε και συνειδητοποιημένου ακροατέ, μα εξηγούν πράγματα. Δηλαδή, πάτε τώρα να περιμένει τον καμένο, του Σαμαρά και τον κάθε έναν, α πούμε, που σου κάνει μια προσφορά και δεν σου βάζει μικρέ οδηγίε από κάτω να σου λέει προσοχή, αυτό δημιουργεί καρκίνο ή πρόβλημα. τίποτα δεν λένε. Λοιπόν, τέτοια κατάσταση. Τέλο πάντων, πάμε παρακάτω. Μην και έχουμε περάσει πλέον στο. Ε, στο... στα email, βέβαια, τώρα είναι πάρα πολλά. Λοιπόν, φαίνεται ότι μάλλον πάτσα πάλι για. άγγιξα ευαίσθητες χορτέ. Λοιπόν. Ε, να σε καλά Δημήτρη, μας λέει ο ένας φίλος, ελπίζω να έχεις υγεία και δύναμη για το δύσκολο έργο. Σε ακούω και παρακολουθώ όπως μπορώ. Αυτό που έχω καταλάβει μέχρι τώρα είναι ότι δεν υπάρχει κοινή λογική αντίληψη των πραγμάτων από το 99% του κόσμου, αυτών που ζούμε σήμερα. Έχω καταστραφεί επαγγελματικά, οικογενειακά, οικονομικά κοινωνικά το 2009. Από τότε ζω στο περιθώριο, αλλά σε έναν καινούριο κόσμο. Ήμουν δεξιό. Πω, πω, τώρα με ακούει ο τα και θα πάθει τα είναι Και ηλικία, είσαι, και ηλικία, η επικίνδυνη. Δεν ξέρω. Και, τους και αν του κάνουν, του κάνουν ενέσει χορμόλη. Είναι κομμάτι, είναι κομμάτι. Είναι κομμάτι, ναι, ναι. Ήμουν εξίω και ζούσα σε έναν ψεύτικο κόσμο, τώρα είμαι ελεύθερο σε ένα καινούριο κόσμο, γνωρίζοντα τα ψέματα του από το πρώτο χέρι, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Στο έθεσα έτσι λόγω των σεμιναρίων που κάνει, αν αυτοί που παρακολουθούν τα σεμινάρια ζουν στον κόσμο που φαίνεται, τότε δεν πρόκειται να καταλάβουν τίποτα. Φιλικά, ένα συνοδοιπόρο κτλ. Από ένα χωριό του Κυλκή. Λοιπόν, ο... ο φίλος τέλειος μας δηλώνει ότι εκτός από καραμαλική δεξιά υπάρχει και καραμαλική αριστερά. Άλλη Ο καραμαλής νομοποίησε. Να μην τώρα τον ιδρυτή τους. Άλλη Να μην το συζητάμε. Θα ανοίξουμε για αυτό το θέμα. Θα το ανοίξουμε για αυτό το θέμα και το ξεπούλημα που κάνανε. Ρε παιδί μου, ένα ολόκληρο αγώνα, πέρα από τα, από, από τα μαρτύρια που τραβήξαν αυτοί οι άνθρωποι, μιλάμε για εκατοντάδε χιλιάδε οικογένειε, τα μαρτύριά του να χάσουν δικού του ανθρώπου, να γνωρίσουν του δικού του με, ανθρώπου μετά από 10, 15, 20, 30 χρόνια εξοριών, βασανιστήριων, ό,τι μπορεί να φανταστεί να βάλει το ανθρώπουσμό, να του αναγνωρίσουν με τον τρόπο που του αναγνώρισαν το 1982. Την, τους, την προσφορά του, δηλαδή, στην πατρίδα, δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Και με τον τρόπο που το αναγνώρισαν, γιατί άστα να πάνε, το πω, ο τρόπο ο νόμο τη αναγνώριση, δεν τόλμησε το Πασόκ να ακυρώσει τον νόμο του 69, που έβαζε τα πράγματα ασφαλεία στο ίδιο τσουβάλι με του αντιστασιακού. Και δεν μιλάμε μόνο για τον Εάμελλα. Μιλάμε για του αντιστασιακού που έρχονταν, γιατί υπήρχαν και ε, αντιστασιακοί που υπήρχαν σε άλλε οργανώσει, αντιστασιακέ οργανώσει. Δεν τόλμησε για να καταλάβετε. Παίρνουν ακόμη συντάξει τα Δηλαδή είναι έλεος δηλαδή, αυτό το πράγμα. Πέρα όμω από αυτό. Το, από αυτό ε, με τους αναγνώρισα. Για να φτάσουμε στο σημείο σήμερα να του έχουν ξεχάσει άπαντε. Και να έχει από τη μια τη μεριά τον πλεύρη και να σου λέει ότι δεξιό ίσον φασίστα. Και το ίδιο να στο λένε και από την αριστερά. Και να βγαίνει ο Μαΐλης και να σου λέει Αυτό που σου λέει ο Πλεύρης Αλλά με άλλο πρόσωπο Το ίδιο ακριβώς Τέτοια συνεργασία Τέτοια συνεταιράκια πρώτη φορά Στη ζωή μου βλέπω ρε παιδιά Τέτοια τι να σου πω Αυτούς τους ανθρώπους τους σκοτώνουν άλλη μια φορά Και αν δεν είχαν πεθάνει περισσότεροι Λόγω ηλικία, βέβαια Οι άνθρωποι να είναι γεροί Όσοι ζουν σήμερα σαν τα, σαν τα ψηλά βουνά που λέει και η γιαγιά μου του σκοτώνουν άλλη μια φορά. Του σκοτώνουν. Δείτε αυτό το περιστατικό που έγινε στο Δήμο και δεν τόλμησε ούτε ένας από τα λεγόμενα αριστερά κόμματα να σηκώσει φωνή. Να πει ρε τι λέτε ρε. Μιλάμε για αναγνωρισμένη εθνική αντίσταση. Αναγνωρισμένη με νόμο. Έχει καταργηθεί αυτός ο νόμος. Ή δεν το έχω πάρει χαμπάρι. να σας πω, ξέρετε επειδή μου ήρθε ξέρε, η συνειρμή, μου ήρθε η στο μυαλό. Η κυρία Κουτζαμάνη. Λοιπόν, η οποία έβαλε στο αρχείο την έρευνα για το χρηματισμό βουλευτών. Ναι, ούτε τον κύριο Μιχελάκη δεν πήρε χαμπάρι, που έχει δικογραφία στη Βουλή για χρηματισμό, για φερόμενο, ω κατηγορούμενο μάλλον για χρηματισμό από επιχειρηματίε. Ούτε αυτόν δεν αντιλήφθη στο αρχείο. Λοιπόν, ούτε βεβαίω ε, δεν αντιλήφθη ούτε τον κύριο Γεωργιάδη, παρεμπιπτόντο. Ε, το βιβλίο «Οι Εβραίοι» του κυρίου Πλεύρη το εκθίασε ο κύριος Γεωργιάδης βέβαια γιατί είναι ομοιδεάτης εκεί λοιπόν ο κύριος Πλεύρης εξηγεί πόσο χρήσιμα στην ανθρωπότητα υπήρξαν τα κρεματόρια και πόσο το Auschwitz το κρατάνε σε καλή κατάσταση στην Πολωνία γιατί δεν ξέρει κανείς πότε θα το ξαναχρειαστεί έτσι λοιπόν ο κύριος Γεωργιάδης είναι νοσταλγός των Auschwitz είναι ο μόνο ως τηλεβιβλιοπόλη φυσικά που το παρουσιάζει το βιβλίο μαζί με τον κύριο Πλεύρη φυσικά που το παρουσιάζει γιατί είναι τα δημιουργήματα αυτά τα πράγματα λοιπόν με αυτό θα κάτσουμε να συζητήσουμε να το νομοποιήσουμε ως διάλογο αν δεν λοιπόν πάμε παρακάτω να πούμε ότι ένας φίλος καλημέρα Δημήτρη μια και είπε ε, ο, ο φίλος ο Πάνος όχι ο Καμένος παιδιά όχι δεν μου έχει στείλει μήνυμα ο Καμένος Καλημέρα, Δημήτρη. Μια και είπε για τη λογοκρισία του διαδίκτυου και την εξαφάνιση τη σελίδα uh, uh, JodyGraphics.net υπάρχει και το εξή περιστατικό σχετικά με τη διεύθυνση merit.gr. Uh, Μόλι ή λίγο πριν ανακοινωθεί επίσημα η λειτουργία του μορφώματος σφετεριστή τη ξαφνικά το domain merit.gr που νομίζω ότι ανήκε στο χωνί κάτι τέτοιο αρπάχτηκε δια τη βία από το νομικό κατοχό του, από το νόμιμο κατοχό του, χωρίς δηλαδή να γίνει νόμιμη μετάβαση και περιήλθε στα χέρια του Υπουργείου Οικονομικών. Ε, ναι, αυτό είναι γνωστό, έχει γίνει ολόκληρη ιστορία και με την εφημερίδα Χωνή, δηλαδή γιατί ο εκδότης, ένας από τους δύο εκδότες, ο, Γρηγόρης, Χριστοφο... ο, Γιώργος Χριστοφορίδης, ήταν κάτοχος του domain nerit.gr και με το έτσι γουστάρο και παρά τις προσφυγές που έκαναν ε, ε, από το Χωνή, δεν υπήρξε Κανενό δεν είδωσε τα αυτή. Άλλωστε ζούμε υποκατοχή. Η έννοια τη ενώμη τάξη καθορίζεται πάντα από τον κατακτητή και από του δοσίλογους που τον υπηρετούν. Αυτή η διαδικτυακή διεύθυνση αποσπάστηκε δια τη βία από τον νόμιμο κατοχό τη χωρί να ανοίξει ρουθούνη. Ε, ο Στράτο, ο φίλο Στράτο, λέει Δημήτρη, καλησπέρα. Ο Λιάτσο στη ραδιοφωνική του εκπομπή στο Real ανέφερε ότι σε έχει καλέσει πολλέ φορέ στη τηλεοπτική του εκπομπή, στο κόντρα, και ότι απάντησε ότι δεν έχει χρόνο να πα διότι γράφει βιβλίο. Το επιβεβαιώνει αυτό. Ή μα ταζουν κουτόχο το λεγόμενο όψιμη αντιμιούνια και δημοσιογράφη. Με τον κύριο Λιάτσο δεν έχω καμία επαφή, δεν είχα ποτέ καμία επαφή, δεν με πήρε κάποιο από τον κύριο Λιάτσο για να μου. Α, για να, με προσλα... για να με προσκαλέσει σε κάποια από τι εκπομπέ του. Οπότε, μάλλον μουσεί η ιστορία. Λοιπόν, το ότι γράφω βιβλίο, γράφω βιβλίο. Πάντω, δεν θα το συζητούσα με κάποιον που θα με καλούσε σε κάποια εκπομπή, είτε αυτό είναι παραγωγό του, είτε είναι δημοσιογράφο του. Αυτό μάλλον το έχουν ακούσει από τι εκπομπέ που κάνουμε εδώ στο Ηρωή, τι ζητήσει που έχουν γίνει και που έχουν βγει στο διαδίκτυο, μάλλον από εκεί ε, το ζήτημα. Πάντω, από τον κύριο Λιάτσο δεν έχω εισπράξει καμία πρόσκληση. Κάπω πρέπει να δικαιολογηθεί όταν του πέφτουν μηνύματα. Το καταλαβαίνω δεν είναι, είναι θέμα είναι και θέμα πριστής όλα τα πιάνουμε, όλα τα μαχαιρώνουμε, ξέρετε, το γνωστό ε, φ, μου έχετε στείλει αρκετά περιπλευρή, ε, παιδιά νομίζω ότι είπαμε αρκετά δεν υπάρχει λόγος ε, να πούμε περισσότερα εάν ο δοσιλογισμός επανέλθει θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε αλλά δεν θα ασχολούμαστε τώρα με βεβαιωμένους πράκτορες των μυστικών υπηρεσιών, έλεω. δηλαδή, άντε Υπάρχουν και όρια προσωπικής ευτυχίας τώρα. Λοιπόν, για, τις, για το συλλαλητήριο της, που έγινε της Προσπέτ αξίζει το κόπο να το, να το σχολιάσουμε. Θέλω να ενημερώσω ότι ο Θέμης δεν ήταν μόνος του πάνω στην ΕΤ. Ε, μιλάμε για το, για το συλλαλητήριο που έγινε έξω από, την, από το ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής όπου οι εργαζόμενοι γιόρτασαν με το δικό τους τρόπο ε, απολυμμένοι βεβαίως αλλά για μας πάντα εργαζόμενοι αλλά και αλληλέγγυοι στον αγώνα αυτών γιόρτασαν με το δικό τους τρόπο την κατάληψη με βία από πρετοριανούς του κυβερνητικού μεγάρου το οποίο αποτελεί διάπραξη ακόμη μιας ε, πράξης η οποία ε, μπορεί να θεωρηθεί ή αγγίζει τα όρια νομικά μιλώντας πάντα πράξεων εσχά τη πρωτοσία σε βάρο του ελληνικού λαού και θα τα δούμε όταν αυτά μα δοθεί η ευκαιρία διαμέσου τη δικαιοσύνη. Ωστόσο, όταν θα υπάρξει δικαιοσύνη στον τόπο εννοώ. Εκεί ήταν, υπήρχε το ΕΠΑΜ, τώρα εκπροσωπούσε ο Θέμησο Συμβουλόπουλο που ήταν ανήκε στου εργαζόμενου τη ΕΠΑΜ αλλά και είναι και πρώτο συντονιστή του ΕΠΑΜ όπω εξελέγει από το, όργανο, το κεντρικό όργανο, την πολιτική γραμματεία δηλαδή του ΕΠΑΜ όπω αυτή εξελέγει με τη σειρά τη από το τελευταίο συνέδριο α, του ΕΠΑΜ. Και λοιπόν δεν ήταν μόνο του, φυσικά και δεν ήταν μόνο του, την ώρα που μιλούσε στο μικρόφωνο ο Θέμη, μα λέει ο φίλο, και εκπροσωπούσε το ΕΠΑΜ λέγοντα αλήθειε και επισημένοντα αυτά που έπρεπε να θυμόμαστε όλοι, κάποιο ο τη παραδίπλα του είχε σηκώσει πλακάτ με τα εμβλήματα του ΕΠΑΜ που έγραφε Καταραμένοι οι προδότε πατρίδα μου. Με φωτογραφίε Παπαδρέου, Παπαδήμου, Σαμαρά, Βενιζέλου και πάει λέγοντα ενέργεια που έκανε του φωτογράφου να αποθανατήσουν την όλη κίνηση, αλλά και του παρευρισκόμενου διαδηλωτέ να συγχαίρουν το ΕΠΑΜ. Η παρουσία του ΕΠΑΜ στο συλλαλητήριο δεν σταμάτησε μόνο όταν μιλούσε ο Θέμη, αλλά και η περιφορά ανάμεσα στου διαδηλωτέ με άλλο πλακάτ που καλούσε κόσμο για ενότητα, το γνωστό πλα, πλακάτ Σαμαρά Βενιζέλο Χέρι Χέρι. Το ΕΠΑΜ πλησίασε σε προσωπικό επίπεδο τον αγωνιζόμενο κόσμο και έδωσε αγωνιστικού χαιρετισμού καθαρίστρια στα παιδιά από τη ζημετοβιομηχανία, στο μπλοκ με του κτλ. Ε, για τις Αμερικανικές εκλογές. Καλημέρα, λέγουμε Πάρις και θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η άποψη σας ε, για τις πρόσφατες εκλογές του Κογκρέσου των ΗΠΑ. Κέρδισαν οι Ρεπουμπλικάνοι και μάλλον επιστρέφουν οι στο Λευκό Οίκο. Δεν είναι περίεργο που δεν υπάρχει μαζική αμφισβήτηση του συστήματος εκεί. Πώ καταφέρνει η άκρα δεξιά και έχει τέτοια κρατήρια, τι, σημαντώ, τι αυτή η στροφή των ψηφοφόρων, τι θα τύχει σε εμά στον υπόλοιπο λανήτη. Άμα να πείτε ορισμένα πράγματα για το Αμερικανικό δικοματισμό. Λοιπόν, είναι μεγάλο το θέμα. Απλά να πω ορισμένα πράγματα. Το πρώτο, το πρώτο ζήτημα είναι, ε, είναι, ότι έχουμε μια σοβαρή στροφή στη διεθνή πολιτική, ε, των πολιτών. Έχουμε ε, την εγκατάσταση ενό νέου στρατιωτικού πολιτικού δόγματο, το οποίο είναι άκρο επικίνδυνο. Αυτό το έχουμε αναλύσει σε άλλε εκπομπέ. Έχουμε πει, ξεκίνησε με τη διατύπωση του, το του, νέου στρατιωτικού πολιτικού δόγματο από την φετινή καθιερωμένη ομιλία του Προέδρου α, των ΗΠΑ στο West Point, ε, του Ομπάμα στο West Point, όπου είπε ξεκάθαρα ότι βεβαίω από εδώ και μπρο, ε, μέρο θα επεμβαίνουμε προκειμένου να α, συγκρατήσουμε ή να υποστηρίξουμε την ηγεμονία μα παγκόσμια, όχι μόνο σε ζητήματα που απελούν τα άμεσα ε, συμφέροντά μα, που έχει να κάνει με στρατιωτικοπολιτικά συμφέροντα, αλλά και οικονομικά και νομισματικά. Ακολούθησε με το επίσημο δόγμα. που διατύπωσε στην ετήσια έκθεσή του το Πεντάγωνο που έλεγε οι ένοπλε δυνάμει των ΗΠΑ πλέον είναι όργανο άσκηση νομισματική, οικονομική και άλλη πολιτική, θεωρώντα ότι πρέπει να εκπαιδευτούν με τέτοιο τρόπο, μαζί με του συμμάχου του φυσικά, με τέτοιο τρόπο ώστε ε, να μπορούν να ε, επιχειρούν σε άγνωστο περιβάλλον, υπο, σε άγνωστο πεδίο μάχη, με άγνωστου συμμάχου, άγνωστου εχθρού. Καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει πιο ολοκλη πιο καθοριστική, μάλλον πιο ξεκάθαρος ορισμός ολοκληρωτικού πολέμου από αυτόν τον, τον, ορισμό. Σε αυτές λοιπόν τις συνθήκες έπρεπε να αλλάξει οπωσδήποτε ο συσχετισμός και στα δύο σώματα του Κογκρέσου και στην Βουλή και στη Γερουσία. Λοιπόν, εδώ είχε ενδιαφέρον ότι στη Βουλή, στη Βουλή έτσι αλλιώ είχαν το πάνω χέρι οι Ρεπουμπλικάνοι, οι οποίοι είναι κατεξοχήν εκπρόσωποι αυτού του δόγματος και σήμερα τουλάχιστον αυτή την εποχή λοιπόν και το ίδιο έπρεπε να γίνει στην Γερουσία έπρεπε να πιεστεί ή να συνδράμει σε αυτού του τύπου τη διακομματική συμφωνία έτσι διαμορφώνεται το διακομματικό δικοματικό είναι, είναι διακομματικό by partisan το λένε οι, οι Αμερικανοί που δεν είναι δεν είναι δηλαδή δικοματικό το σύστημα, είναι διακομματικό, δηλαδή συμφωνούμε σε γενική κατεύθυνση όλοι μαζί και προχωράμε. Έτσι λοιπόν δαπανήθηκαν εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια και μαύρο χρήμα, αλλά και εμφανές χρήμα πολιτικό, προκειμένου οι, οι η... ρεπουμπλικάνοι γερουσιαστές να πάρουν το πάνω χέρι στη γερουσία και το πετύχανε, χάρη πρωτίστως, όχι μόνο στην προπαγανά, χάρη πρωτίστως στην τρομακτική αποχή από τις εκλογές που υπήρχε στι ΗΠΑ είναι μόλι το 40% αν καλά, το 45% του εκλογικού σώματο συμμετείχε στι εκλογέ όπω καταλαβαίνετε ήταν πολύ πιο εύκολα να βγουν τα πράγματα παρόλα αυτά όμω έσπασε κάθε ρεκόρ το πολιτικό χρήμα στι ΗΠΑ έγιναν απίστευτε καταγγελίε για ατασταλίε στι εκλογικέ διαδικασίε σε πολλέ πολιτείε έγιναν καταγγελίε από παρατηρητέ των εκλογών όπου έλεγαν ότι δεν τηρήθηκαν ούτε καν τα πρέποντα, οι πρέπουσε διαδικασίες για να μπορεί κάποιο να ψηφίσει εύκολα και άνετα σε αυτέ τι διαδικασίε, μόνο και μόνο για να γίνει αυτό. Τι πρέπει να περιμένουμε. Εξάπλωση του πολέμου. Αυτό θα περιμένουμε. Μα το έχουν πει ξεκάθαρα. Εφόσον κινδυνεύει η οικονομική του ηγεμονία, θα στηριχτεί με στρατιωτικοπολιτικά μέσα. Αυτό πρέπει να περιμένουμε. Το αν θα γίνει εξέγερση ή όχι, εγώ πιστεύω ότι πλέον βρισκόμαστε στην, ε, ε, αν θέλει, σε μια ε, διαδικασία όπου θα δούμε μεγάλες κοινωνικές εξεγέσεις στην Αμερική. Μόνο που θα τις δούμε όπως τις είδαμε στο Σεντ Λουίς ή στο Φέργκισον ή ε, σε άλλες περιοχές. Ήδη φλέγεται το Μεξικό. Δεν είναι τυχαίο ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε στρατιωτικοποιούν με ταχύτητα του ρυθμού τι δυνάμει καταστολή στι Ηνωμένε Πολιτείε. Δηλαδή, δίνουν στρατιωτικό οπλισμό και οργάνωση στις, ε, ήταν πάντα έτσι, αλλά ποτέ, σαν τώρα, μέχρι άρματα μάχης δίνουν στις αστυνομικέ ε, αστυνομικές δυνάμεις και δυνάμεις καταστολής των ΗΠΑ. Ε, οι ίδιε το Ομοσπονδιακό κράτο η Ομοσπονδιακή Διοίκηση, όπως λέγεται, περιμένει κοινωνική εξέγερση μέσα στις νομές. Απλά ελπίζει να είναι εξεγέρσει απόγνωση και απελπισία όπω αυτέ που είδαμε μέχρι τώρα για να μπορεί να τι καταστήλει ακόμη και με αίμα. Διαφορετικά, αν έχουν οργανωμένο χαρακτήρα, την έβαψε. Δεν του σταματάει κανεί. Λοιπόν, αυτό να το δούμε όμω, γιατί είναι πραγματικά δύσκολο να φανταστεί κανεί ένα πολιτικό κίνημα στι ΗΠΑ που μπορεί να εκφράσει αυτή την ιστορία. Είναι πάρα πολλά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ΗΠΑ, δεν μα αρκεί. Δεν έχουμε το χρόνο να το αναλύσουμε περαιτέρω. Απλά, με αυτή την έννοια, ε, αναφερόμαστε σε αυτά τα ζητήματα που μπορούμε εύκολα να τα συζητήσουμε, τουλάχιστον ε, μέσα σε αυτά τα, τα λίγα λεπτά α, που έχουμε. Ε, καλησπέρα κύριε Καζάκη, μας λέει ο, ο Σε μια πολύ ωραία ιστορική αναζήτηση που έκανα σε πανευθυγείς και κυκλοπαιδικές μη συμπεριλαμβανομένων ελληνικών στους σελίδες σχετικά με την Ρωσική Επανάσταση, γινόταν να σε κάποιον Γεώργη, Γεώργη Πλεκάνοφ, ο οποίο λέγεται ότι ήταν Ρώσο Παναστάτη και θεωρητικό του Μαρξισμού. Αναφέρεται επίση πω ο Πλεχάνοφ είχε ω μεγαλύτερη αντιπαράθεση με τον Λενίν τη χάραξη οικονομική νομισματική πολιτική. Το ερώτημα λοιπόν είναι τι ακριβώ πρέσβευε ο ένα και τι ο άλλο στα οικονομικά θέματα, όσο και αν έψαξε στο διαδίκτυο, αν και τα αγγλικά μου είναι λίγο φτωχά, δεν κατάφερα να βρω αναλυτικά τι δύο θέσει. Λοιπόν, ο Γιώργιο Πλεχ... Πλεχάνοφ ήταν ο ιδρυτή, αν θέλετε, και αυτό που έδωσε και τον ορισμό του διαλυτικού υλισμού, τον ίδιο τον τίτλο δηλαδή του στο μαξισμό τη εποχή. Ο ιδρυτή τη Ρωσική Οσιαλδημοκρατία, ο πατέρα τη Ρωσική σοσιαλδημοκρατία, και η διαφωνία του με τον Λένιν δεν ήταν οικονομική φύσεω, ήταν το αν θα μπορούσε ή θα έπρεπε να γίνει, να προχωρήσει η επανάσταση το, την, το 1917 από τη φάση που βρισκόταν την εποχή όπου αστικές δυνάμεις και αστικά πολιτικά κόμματα την είχαν στα χέρια τους σε μια φάση όπου πλέον έπρεπε να περάσει η εξουσία στα Σοβιέτα. Εκεί ήταν η μεγάλη διαφωνία, εκεί ήταν η κάθε τη ρήξη που επήλθε. παρόλα αυτά, παρά τη διαφωνία, ο Πλεχάνοφ που πέθανε ένα χρόνο μετά την Επανάσταση, αν θυμάμαι καλά, νομίζω ότι ένα χρόνο πέθανε. Μπορεί και να κάνω λάθο, πάντω τιμήθηκε και από του Μπολσεβίκου, δηλαδή το κόμμα του Λένιν, ω πατέρα τη ρωσική σοσιαλδημοκρατία, παρά τι κάθε διαφωνίε που είχαν μεταξύ τους. Περισσότερα όταν μας δοθεί ευκαιρία να συζητήσουμε σχετικά με το ζήτημα αυτό. Ε... Ε, λοιπόν, έχει μια φωτογραφία, ένας φίλος στέλνει, λέει, εικόνα αφιερωμένη στην, στην εκφωνήτρια των ειδήσεων. Τα <laughs> λέω εδώ για το Δανιανό που είναι αυτό. Έχει το, το Πούτινγκ. <laughs> 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 ναι. Ε, λοιπόν, σωστό. Ε, Δημήτρη, το σχόλιο σου για το πλεύρη, από περιέργεια διάβασα αυτά τα άθρα του ποινικού κώδικα και βρήκα ενδιαφέρον. Το περί Σωστό. Το άθρο 162 του ποινικού κώδικα. Ναι. Α, πάρε, πίπεδο, Το, το ποινικό κώδικα δεν αναφέρεται μόνο για την άσκηση σωματική βία. Αυτά που λέει ο πλεύρη για μας κάνει μαθήματα, μιλάει και για απειλή χρήσης βίας, δηλαδή εκβιασμούς. Αλλά τα υπόλοιπα, εντάξει, ας τα αφήσουμε τώρα, τώρα πάμε να κάνουμε μαθήματα στον πλέον έλεος. Λοιπόν, ε, Δημήτρη καλημέρα, και αυτή είναι η τελευταία μας. Σε παρακαλώ, αν μπορεί να σχολιάσει το κανένα κάτω από το όριο φτώχεια στο πρόγραμμα των Ποδέμος χωρί κανέναν όρο ή όριο ηλικία. Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών έκανε μελέτη και υπολόγισε το όριο φτώχεια στα 665 ευρώ για άτομα που διαθέτουν στέγη. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών πώ έκανε αυτή τη μελέτη και πού το βρήκε αυτό το 665 ευρώ, γιατί αν μου βρείτε εσεί έναν σήμερα να έχει δικό του διαμέρισμα, με δικό του διαμέρισμα, και να μπορεί να ζήσει μόνο του με, 625, με 665 ευρώ, θα του δώσω συγχαρητήρια. Δηλαδή, τι να του πω, θα τον βγάλουμε, ξέρω εγώ, στο διαδίκτυο, αλλά λέμε αυτό είναι, δεν υπάρχει άλλο. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Εγώ είμαι υπέρ τη απόψη ότι η Ελστάτα, ας πούμε, κάνει του δικού τη υπολογισμού και βγάζει με τη, τη μέση οικογένεια, δηλαδή δύο άτομα με κάτι ψηλά, το παιδί δηλαδή, μέρο παιδιού, γιατί δεν, βγάζει, δεν είναι ολοκληρωμένη τριμελή οικογένεια. Λοιπόν, στην Ελλάδα δυστυχώ λόγω δημογραφική κρίση και λόγω τρομακτική πτώση των γεννήσεων στην Ελλάδα. Λοιπόν, βγάζει ότι χρειάζονται περίπου στα 1560 ευρώ το μήνα για να τα βγάλει πέρα μια τέτοια οικογένεια με βάση οικογενικού προπολογισμού. Τώρα, πού το βρήκε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1665, δεν ξέρω, δεν μπορούσε να κάνει μια δειγματοληπτική έρευνα στι οικογένειε που οι φοιτητέ ασχολήθηκαν με αυτήν την ιστορία, να βγάλει μια άκρη. Δεν ξέρω πώ διάλογο βγαίνουν αυτά τα πράγματα προσωπικά. Εγώ είμαι επί ότι όλοι οι εργαζόμενοι, μία ώρα να δουλεύεις ή κανονικό ωράριο να δουλεύεις, όλοι οι εργαζόμενοι οφείλουν να παίρνουν τον κατάτατο μισθό. Την ευθύνη για πόσο θα απασχολεί τον εργαζόμενο δεν είναι το εργαζόμενο, είναι το εργοδότη. Ας οργανώσει καλύτερα τη δουλειά του, να έχει καλύτερα, καλύτερα τα ωράρια του. Η αμοιβή οφείλει να απαντάει σε βασικές ανάγκες του εργαζόμενου. Και επομένω, όταν προσλαμβάνει έναν εργαζόμενο, είτε το προσλαμβάνει για μία ώρα ή για κανονικό ωράριο, ή για περικομμένο ωράριο, ή για περιορισμένο, ή για μερική απασχόληση, ή για, για κανονικό ωράριο, οφείλει να του δώσει τουλάχιστον τον κατώτατο. Και ο κατώτατο οφείλει να είναι στο επίπεδο που υπολογίζουν με βάση του οικογενειακού προπολογισμού οι στατιστικέ αρχέ. Αλλιώ δεν έχει νόημα. Αλλιώ δεν έχει νόημα να υπάρχει αμοιβή. Ο μισθό, η αμοιβή δηλαδή, η εργασία για την εργασία, δεν είναι επίδομα. Δουλεύει μια ώρα, σου δίνουν ένα Όχι, Όχι. Οφείλει να αντανακλά τι θημιλιώδει, βασικέ, κατώτατε ανάγκε του εργαζόμενου. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι ανεξάρτητο των ωρών το πόσε ώρες θα απασχολήσει. Θα απασχολήσει τον εργαζόμενο, κόψει το λαιμό σου να το οργανώσει έτσι ώστε να το απασχολήσει με κανονικό ωράριο, σε κανονικέ συνθήκε, με τη μέγιστη παραγωγικότητα που εξασφαλίζει η οργάνωση τη εργασία και η τεχνολογία εφαρμογή. Αλλά αυτό είναι θέμα του εργοδότη. Δεν μπορεί να μοιράζεται αυτό το ρίσκο ο εργαζόμενο. Να κόψει το λαιμό του να το οργανώσει. Δεν μπορεί να χρησιμοποιεί τον εργαζόμενο όπω χρησιμοποιεί τη μηχανή. Ανοίγω τη μηχανή, κλείνω τη μηχανή. Δεν μπορεί να είναι το ίδιο πράγμα. Γι' αυτό και είμαι υπέρα αυτή τη λογική. Οι λογικέ που λένε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα, ε, τι λέει, ε, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, είναι λογικέ που αφορούν λογικέ πτωχοκομείου. Κατώτατο και όλα τα υπόλοιπα, οι ανάγκε συμπληρώνονται είτε με κρατικέ πολιτικέ που αφορούν την υγεία, την παιδεία ή με την πρόνοια εκεί που χρειάζεται. Δηλαδή, εκεί που πραγματικά χρειάζεται και που είναι η οικογένεια. Και στην οικογένεια τι στηρίζει το παιδί. Και το παιδί το στηρίζει από το πρώτο παιδί. Όχι αυτέ τι ανοησίε που υπήρχαν παλιά, γιατί τώρα το κόψανε και αυτό. Τέσσερα ή τρία. Από το πρώτο παιδί. Όταν είχα κάνει τον υπολογισμό 2008-2009 με του οικογενειακού προπολογισμού είχα, 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 είχα α, εκτιμήσει, είχα βγάλει ότι περίπου κάθε παιδί κοστίζει στην οικογένεια τότε, έτσι. Μιλάμε για 300 περίπου ευρώ παραπάνω. Το, κόστος, το μέσο κόστο, το ελάχιστο δυνατό το ελάχιστο δυνατό, μιλάμε για 300 επιπλέον. Έτσι λοιπόν με βάση αυτόν, αυτή τη μέτρηση μέσω των οικογενειακών προπλογισμών θα πρέπει να, δίνεται επίδομα στον, στην οικογένεια μοιράζοντα τουλάχιστον τα βάρη και τα έξοδα του παιδιού. Δηλαδή από το πρώτο παιδί πρέπει να δοθεί τα, 300 ευρώ ή όσα διαμορφώνει οι συνθήκε ζωής και οι όροι ζωής μιας οικογένειας, κατ' ελάχιστο από το κράτος, το οποίο θα πρέπει να είναι αφορολόγητο, δηλαδή πρέπει να είναι εκτό ε, φορολογίας, φορολογία, δεν μπορεί να είναι στο φορολογητέο εισόδημα. Έτσι. Λοιπόν, και επιπλέον, με αυτόν τον τρόπο καλύπτεται, η, τουλάχιστον μέρο, καλύπτεται η στις βασικές, στα βασικά κοστολόγια στήριξη οικογένεια και δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Τα υπόλοιπα είναι με τα συστήματα υγεία και παιδεία που οφείλουν πρέπει να είναι δημόσια και δωρεάν. Αλλιώ, γιατί να έχουμε κράτο. Γιατί να έχουμε κράτο. Για να μα πάει το κεφάλι με τι δυνάμει καταστολή και, να, και να κάνει επιδρομέ με τη φορολογία. Για ποιο λόγο να έχουμε κράτο. Λοιπόν, αυτό, αυτά εγώ πιστεύω. Έτσι πρέπει να γίνει. Και ξέρετε τι, μην παραμυθιάζεστε. Εάν δίναμε 300 ευρώ σε όλα τα παιδιά μέχρι την ηλικίωσή του, σε όλε τι οικογένειε, όλα τα παιδιά, ανεξαιρέτω εάν έχει, ε, να το πούμε, 1, 2, 3, 4, 5, 12. Ξέρετε πόσα χρήματα είναι αυτά για τον πολιτισμό. Γύρω στα 720-780 εκατομμύρια. Σιγά τα οΑ. Μια μέση μίζα υπουργού. Μέση μίζα υπουργού. 780 εκατομμύρια. Σιγά ρε παιδιά. Από 300 ευρώ στο κάθε παιδί να δώσουμε. Έλεος. Ας φάμε μια μίζα υπουργού. Τόσα παίρνουνε. Λοιπόν, πολύ χειρότερα είναι με Αλλά τέλος πάντων, λέω τόσο απλό. Και θα δείτε τότε τι κίνητρο θα έχεις και για τις οικογένειες, πραγματικά, να μπορούν να κάνουν παιδιά. Γιατί υπάρχει τρομακτικό δημογραφικό πρόβλημα. Το δημογραφικό πρόβλημα δεν είναι ζήτημα μόνο εθνολογικό, αν θέλετε. Είναι κορυφαίο οικονομικό ζήτημα. Όταν δεν έχεις γενιές πραγματικά να διαδέχονται κανονικά με και με ομαλότητα στην αγορά εργασίας, τελειώνει η οικονομία σου, φίλε μου. Να γιατί, Μόλι σήμερα ξέρετε τι προτείνουν τα μεγάλα επιτελεία για τι ανεπτυγμένε χώρε που γυράσκουν αλλά δεν διδάσκονται. Μετανάστε. Σταματήστε να κάνετε παι παιδιά και φέρνουμε μετανάστε. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Γιατί το λένε αυτό. Γιατί πολύ απλά τεινάζουν στον αέρα όλη την προνοιακή πολιτική που υπήρχε στο, στον ανεπτυγμένο κόσμο, ειδικά σε χώρε τη Ευρώπη. Την τεινάζουν στον αέρα. Δεν πρόκειται να υποστηρίζουν καθόλου τι οικογένειε και τα παιδιά, και σου λέει το επιπλέον εργατικό δυναμικό θα το πάρουμε από του μετανάστε. Καταστρέφουμε τον πλανήτη ολόκληρο, υπάρχουν ομάδες κατά εκατοντάδε εκατομμύρια, θα τον πάρουμε με δουλική εργασία από του μετανάστε. Γιατί εσείς να κάνετε παιδιά. Έτσι. Και έτσι ο πληθυσμό στι χώρε του θα... 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 θα μεγαλώνει σε ηλικία, δηλαδή θα αυξάνει ο μέσο όρο. Όσο πιο μεγάλο είσαι, τόσε λιγότερε αντοχέ και κότσια έχει να τα βάλει με το καθεστώ και όλα με λιγάλα. Ο εργαζόμενο που θα δουλεύει στι prime. Στις prime ηλικίε, δηλαδή σε εκείνε οι ηλικίε άκρω παραγωγικέ, θα είναι μετανάστη. Ο μετανάστη είναι δούλο. Δεν έχει ρίζε, δεν έχει συνείδηση. Δεν μπορεί να αποκτήσει εύκολα τέτοια πράγματα ή δέσιμο με τον τόπο στον οποίο εργάζεται. Οπότε όλα μέλη, όλα, όλα, όλα ωραία. Και με αυτά τελειώνουμε λοιπόν ε, σήμερα. Ε, υπάρχουν πάρα πολλά τα email, συγγνώμη για το ότι δεν μπορέσαμε για όσους δεν είναι, θα επαναλάβουμε, ε, μάλλον θα επανέλθουμε στα email ε, αύριο, αυτά που δεν διαβάσαμε σήμερα και για τα καινούρια θα τα πούμε αύριο. Καλή συνέχεια, ε, καλή συνέχεια, καλή, ε, καλό απόγευμα, εσάβριον τα, νερό, τα νεότερα. Στις δύο, κανονικά όπως έχετε καταλάβει, πλέον έχει καθιερωθεί το ε, μία που είναι πλέον το δελτίο ειδήσεων του σταθμού, διαδικτυακού σταθμού, και αμέσω μετά είναι η εκπομπή στο μικρόφωνο του Δημήτρη Γασάκη. Ευχαριστώ πολύ. Αύριο πάλι.